Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4 στο FM, Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος Ζάχος, Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης, φυσάει τις μίξεις του. Βασίλης Καβαδίας, μετά από special, να πούμε, έδεσμα που το κατάπιε, το έχει μασήξει, το έχει προσπαθεί να το χωνέψει. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Καλησπέρα Νταμπλούχε, καλησπέρα, καλησπέρα διυπηρωτικέ, την κατάκτηση του Champions League, την κατάκτηση του Europa League, τι άλλο υπάρχει, την κατάκτηση του Champions League στο μπάσκετ, την Euroleague, όλα τα πήρατε χθες, τι να πούμε. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Λάθος εντύπωση έχω. Μάλλον. Σοβαρά μιλάς. Πανηγυρίζει ο Πειραιάς, πανηγυρίζει η Αθήνα, πανηγυρίζει ένα μικρό κομμάτι, πολύ μικρό, της Θεσσαλονίκης για το τεράστιο επίτευγμα του Άρη Θεσσαλονίκης, τον υπέρτατο βαθμό, ένα βαθμό που πήρε μέσα από τον μεγάλο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δεν πήρε ένα βαθμό, έχασε δύο βαθμούς. Δεν πήρε ένα βαθμό, έχασε δύο. Ένα βαθμό πήρε άδικα με δύο φάσεις, τρεις, με τον Νορβηγό διαιτητή δικό του, ελαίου Ολυμπιακού που τον έστειλε ο γιος του Μπαρμπασάβα. Απλά είναι τα πράγματα. Με goal offside πήρες ένα χ χωρίς να κάνεις φάση. Ο Άρης δεν έκανε φάση. Χωρίς να αποβληθεί ο Τζανακάκης με δεύτερη κόκκινη κάρτα και χωρίς να δώσει το πέναλτι το ολοκάθαρο του Μπίσεσβαρ. Λοιπόν, είναι ντροπή να μιλάμε για. Ντροπή είναι να μιλάτε εσείς. Είναι ντροπή να μιλάμε για πέναλτι. Τώρα γνώμιζα θα τα πεις αυτά στον πρόλογο σου. Δεν είναι πέναλτι. Είναι ντροπή. Τριπλάριο μπήσε βαρ τον παίχτη. Απλώνει το πόδι του να κουμπάει. Είναι ντροπή, θα σου πω γιατί. Υπάρχει επαφή. Όχι, δεν υπάρχει καμία επαφή. Εντάξει, κράτα τη γνώμη σου, κατευθείαν. Ωραία, σωστά. Από τη στιγμή που δεν διαμαρτύρεται ο ίδιο ο μπήσε βαρ. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο μπήσε βαρ. Και την κίτρινη. Βάλε και άλλα γυαλιά, φίλε. Όχι. Δεν φτάνει αυτό το ζευγάρι. Διαμαρτυρήθηκε. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Μπίσεσβαρ. Όχι, βέβαια, για την κάρτα διαμαρτυρήθηκε. Πας καλά. Ο Κάρου μια χαρά πάω. Σοβαρά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μπίσεσβαρ για το πέναλτι. Φυσικά και διαμαρτυρήθηκε. Σε ποιον διαμαρτυρήθηκε, δεν το κατάλαβα. Σε ποιον, πήγε πάνω από τον. Στον πατζανάκι του. Πήγε πάνω από τον Βέλεθ, κάτι είπαν εκεί στα αγγλικά. Ναι. Γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Στον διαιτητή δεν είδα να πάει να ζητήσει κάπου. Εσύ άστι διαμαρτυρήθηκε. 100% διαμαρτυρήθηκε και όχι μία φορά. Ο Ακπομπ στη φάση που κοντρόλαρε με το χέρι. Και μετά ζήτησε κόρνερ, έκανε 4 κολοτούμπες για ένα κόρνερ. Και εσύ μου λες. Δεν υπάρχει κοντρόλ ήτανε... με το χέρι. Δεν υπάρχει κοντρόλ με το χέρι. Εδώ με τον νόμο. Επάνω στον νόμο. Ωραία, και στο χέρι. Εντάξει, ακουγόμαστε και δύο. Φυσικά ακουγόμαστε. Ωραία, και λέω. Το κόρνερ είναι offside. Θα σου πω τι είναι. Όχι, θα μου πει, είναι offside. Ένα-ένα. Με το γράμμα του νόμου είναι offside. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μια χαρά υπάρχει. Το παραδέχεσαι του offside. Άρα είναι αλλίωση αποτελέσματος. Μια χαρά υπάρχει γιατί υπάρχει και πέναλτι. Πέναλτι υπάρχει του πίσω, βέβαια. Όχι, υπάρχει και πέναλτι στην ίδια φάση. Σε ποια φάση. Τώρα θα σου δείξω τώρα εγώ τη φάση. Σε αυτό, στον κόλπο. Δεν την είδα τη σχολιά σου πουθενά. Δεν την είδε. Όχι, πού να τη δει. Στο κανάλι του Προέδρου σου. Για πε μα, τι είναι αυτό. Στη δείχνω τη φωτογραφία. Αυτό εδώ πέρα. Αυτή η Λαβίζη Ζιουζίτσου. Δεν είναι. Δεν είναι τίποτα, ε. Είστε για γέλια. Εντάξει, οκ. Είστε για γέλια. Η Ζιουζίτσου Λαβί αυτή δεν είναι πέρα. Καταλαβαίνω. Γιατί πραγματικά σα αξίζουν οι τρεις υποβιβασμοί που έχετε στην ιστορία σα. Εγώ νευρικό σε βλέπω. 19 νίκες, 3 οπαλίες. Γιατί είσαι νευρικό. Καθόλου νευρικό δεν είμαι. Πώ. Είμαι ο πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Είμαι πολύ ήρεμο. Που έπρεπε να κερδίσω και έπρεπε να είμαι νευριασμένο. Φυσικά είσαι ήρεμο. Νευριασμένο είμαι. Πέτυχε το σκοπό σου. Ποιο σκοπό μου. Τρεις πόντοι ήταν ο σκοπό. Ο σκοπό σου δεν μπορεί να είναι τρεις πόντοι. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Με τη Λίβερπουλ, με την Μπαρσελόνα. Έπαιζε με τον πρωταθλητή Ελλάδος. Ναι, σωστό αυτό. Τι σχέση έπαιζε με τον περσινό κυπελούχο Ελλάδος, με τον προπέρσινο κυπελούχο Ελλάδος. Σωστό και αυτό. Και με τον περσινό πάλι. Από ό,τι φάνηκε σε τρία παιχνίδια μεταξύ μας. Κατάλαβες. Από ό,τι φάνηκε στα μεταξύ μας παιχνίδια, η διαφορά δεν είναι τόσο όσο μα τη λέγατε. Μάλλον δεν φάνηκε καμία διαφορά. Από ό,τι φάνηκε λοιπόν στα μεταξύ μας παιχνίδια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά και ήμασταν και στα τρία μάτς καλύτεροι. Να πάρουμε τα αποτελέσματα αφού είσαστε καλύτεροι. Δεν κερδίσατε ούτε ένα μάτς. Σωστό αυτό. Εμείς σας κερδίσαμε μέσα στο σπίτι σας. Ποιο ήταν καλύτερο δηλαδή. Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Στην πιο κακή μου ημέρα. Ωραία, υπάρχει μια διαφορά όμως. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Ποια διαφορά υπάρχει. Η διαφορά είναι ότι είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών, ενώ αυτός δεν είναι ο καλύτερος Άρης φυσικά όλων των εποχών. Όχι, λάθος κάνεις. Δεν είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών αυτό. Όλων των εποχών ήταν δεκαετία 70-80. Μην μπερδεύεσαι. 19 νίκες μας λες, 3 οπαλές. Έκανε η δεκαετία του 70. Πάλι είχε γίνει αυτό το ρεκόρ. 19 νίκες. Επειδή δεν γνωρίζει για τον Πάοκ. Είχε 19 νίκες, 22 μάτς για 19 νίκες. Είχε πάλι 17 νίκες το δεκαετία 70-80 και καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ από την αρμάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι αίτητος από την αρχή. Επειδή δεν το ξέρω, σε ρωτάω. Είχε 22η αγωνιστική ο Πάοκ 19 νίκες και 3 οπαλίες σε πρωτάθλημα. Σε ενημερώνω. Είχε 17 νίκες.
Είχε 17 νίκες. Θα είχε και ήττες. 70-80. Θα είχε και 2-3 ήττες. Έκανε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος μία ή δύο ήττες. Αν θυμάμαι καλά. Άρα δεν ήταν το ίδιο. Εδώ είναι ο καλύτερος πάω όλων. Αφού δεν είναι αίτητος είναι. Ρε. Άντε πάλι. Αίτητος δεν είναι. Ναι. Σου 22. Λέω, εσύ, αυτό το ρεκόρ το οποίο ήταν μέχρι πριν δύο αγωνιστικές έγινε ξανά το 70-80. Αυτό σου λέω. Άρα αυτό τώρα είναι ο καλύτερο πάω. Καλύτερο ρεκόρ δεν είναι αυτό. Φυσικά είναι και καλύτερο. Αυτό λέω. Άρα είναι ο καλύτερο πάω όλων των εποχών. Άρα αυτό λοιπόν, είναι καλύτερο ρεκόρ. Τον καλύτερο πάω όλων των εποχών. Ενώ εγώ δεν είμαι ο καλύτερο άρσο όλων των εποχών. Στην πιο κακή του ημέρα. Γιατί ήταν για κακή του ημέρα. Για τη φετινή περίοδο, γιατί δεν έπαιξε μπάλα. Γιατί πάρε όλα τα στατιστικά. Τον κρατούσε κανένα, κρατούσαν τίποτα αλυσίδε στα πάνω σα. Γιατί ήταν μέτριο, δηλαδή ήταν καλό. Ο Άρη δεν ήταν καλό. Ήταν επειδή ήταν μέτριο ο πάω. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Ωραία, οκ. Εντάξει. Ωραία. Αυτά πες τα εσύ αν θέλεις. Αν εσύ κρίνεις ότι ο Άρης ήταν καλός, θα τα πεις εσύ. Λέω ότι, ότι ο Πάοκ δεν. Θα μιλήσει για τον Πάοκ και τον Άρη. Θες. Λέω. Και αυτό μπορεί να γίνει. Όχι. Άμα θες όπως θες το κάνουμε. Άμα θες μιλάς μόνο εσύ, άμα θες κάνουμε τέτοιο. Όπως θες. Λέω ότι ο Πάοκ δεν ήταν καλός γιατί και ο Άρης ήταν πολύ καλός και το σταμάτησε. Θα τραβήξει πολύ λίγο η κουβέντα μας. Πάμε λίγο στους υποστηρικτές εκπομπής. Πάμε λίγο και ό,τι γουστάρετε εδώ με τον πρωτοπόρο. Εδώ θα είμαι να σας απαντήσω, να το συζητήσουμε. Όλο με τον κόσμο έτσι, εδώ και αυτό. Όμορφα, ωραία, όπως το έχουμε πάει από το Σεπτέμβριο. Και προσοχή, όταν ανοίξουμε γραμμές, προσοχή. Με καμία, όλα καλά είναι. Με επιχειρήματα πάντα και με τεκμηρίωση απόψεων. Όποιος δεν έχει επιχείρημα και τεκμηρίωση απόψεων, καλύτερα να μην πάρει, γιατί εδώ δεν περνάνε αυτά, παιδιά. Ωραία. Εντάξει, καραγκιοζλίκια και χαζομάρες και ψεματάκια, εδώ έτσι. Δεν θα τα ακούτε. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζος. Εγγυημένο το σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο ένα επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που δικεύονται συστήματα πετρελοκίνησης καθώς και επισκευή στο σταθμένο σας μάνο του οχήματός σας. Η Ιορδάνη Τσερκέζος, σέρβις αυτοκίνητο παντός τύπου στη Νεάπολη, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό, λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας και για κουτραντάν δωρεάν, δηλαδή τεχνικό έλεγχο, 2310-635-809, 2310-635-809, τηλεφωνήστε από αύριο το πρωί για τα ραντεβού σας. Πορκίτο Ψητοπολείο. Ευχαριστούμε το Πορκίτο Ψητοπολείο για άλλη μια βραδιά. Είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείου, γνωστή πλέον έτσι, πρώην διοικητηρίου και delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πούμε ότι έγινε η κλήρωση σήμερα, μπαίνετε στο Facebook στο Πορκίτο Γυράδικο και βλέπετε τον νικητή, έχει αναρτηθεί το όνομά του για το τριήμερο ταξίδι στο μπάσκετ. Το διάβασα, ναι. Πες το. Νομίζω ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ωραία, Γιώργο Παπαδόπουλε. Το κέρδισε. Το κέρδισε ο Γιώργος. Να πάει να περάσει καλά ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο δώρο από το ψηφοπολείο Πορκίτο. Τριήμερο Μπάσκο, έτσι. Να βάλει και άλλες κληρώσεις. Εδώ για να κερδίσουμε κι εμείς. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο εγών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πάρα πολύ απλά. Αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια ποικιλία αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια στην ώρα του το πετρέλαιο που παραγγέλνετε. Ένα πρατήριο το οποίο έχει τα πάντα για το όχημό σας. Για το όχημά σας. Όχι μάσα, καλά το είπα έτσι. Όχι. Αν μπορείς, με κοιτάς περίεργα. Ανδρέα Παπαδρέου, 2.25 στην Νεάπολη. τι άλλο. Αυτό. Η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, και τέλος, το κομματήριο ανανέωση είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κομματήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου, 2.25 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999, 2310-616-999, ανανεωθείτε οικονομικά. Ξέχασα το τηλέφωνο από τον Τεχλικίδη Ισαάκ για να παραγγείλετε το πετρέλαιο θέρμανσης.
Τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. 2310-611-256 και πάντα με μεγάλη συνέπεια και στην ώρα του έρχεται το πετρέλαιο στην πόρτα σας από το πρατήριο θέρμανσης και καυσίμων Τεχνικίδη Ίσα ΑΚ. Γέλασα με το πώς του Μακουκούλα γι' αυτό. Λέει μισό την Τσικνοπέμπτη, λέει. Στο ίδιο μήκο κύματο είμαι και εγώ, Τζοτ. Ναι, δεν μου τη δίνω έτσι η απόκριση. Πάμε λοιπόν, ξεκίνα εσύ με τον πρωτοπόρο λοιπόν, και ξεκίνα. Πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Κατά μεγάλο ποσοστό. Καλά, κατά 99,9%. Ναι. Τώρα, άμα τρέχει μόνο και βγει δεύτερο, τι να σου πω. Ναι, δύσκολα, ναι, αλλά. Ναι, ναι. Ωπα, θα μου πει ναι. Όλα και με ζωή. Λοιπόν, δεν ήταν καλό ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό το ματς. Δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ φλίαρος, ήταν ανούσιος, αποδιοργανωμένος, αγνώριστος, θα το χαρακτήριζα εν συγκρίση με τα προηγούμενα μάτς. Όλα αυτά ισχύουν 100%, το είδε όλος ο κόσμος, δεν παίρνουμε κάτι διαφορετικό. Επίσης είδαμε έναν πάρα πολύ καλό Άρη, ο οποίος ήταν διαβασμένος, ήξερε τι ζητούσε μέσα στο γήπεδο, πίεσε ψηλά στις γραμμές, μπλόκαρε τα ατού του ΠΑΟΚ. Και νομίζω πέρα από το άδικο γκολ, γιατί μπορεί να είναι μισό πόδι, παιδιά, μπορεί να είναι ένα πόδι, μπορεί να είναι μισός καρπός, είναι offside όμως. Είναι ένα γκολ άδικο. Όταν είναι offside, είναι άδικο το γκολ και δεν μετράει. Και υπάρχει αλίωση αποτελέσματος. Εντάξει. Ο Άρης, βάσει εικόνας όλου του αγώνα, δικαιούται το Χ. Και το παίρνει δίκαια το Χ. Ψέματα δεν θα ακούσετε εδώ πέρα. Και θα ακούτε ό,τι βλέπουμε. Φυσικά είναι η άποψή μας. Μπορείτε να διαφωνείτε. Μπορείτε να συμφωνείτε, μπορείτε να διαφωνείτε κιόλας, έτσι. Ο Άρης λοιπόν το δικαιούται το Χ βάσει αγωνιστικής απόδοσης, γιατί έκανε το καλύτερό του παιχνίδι. Όσο τουλάχιστον βλέπω εγώ κατά την άποψή μου, έκανε το καλύτερό του μάτς χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν πάρα πολύ διαβασμένος, πάρα πολύ παθιασμένος, έμπαινε δυνατά στις φάσεις, έδειξε ότι το ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Κατάφερε και πήρε ένα Χ. Το οποίο βάσει του αγώνα το δικαιούται, αλλά βάσει του άκυρου γκολ που υπάρχει offside δεν το δικαιούται. Όχι ότι δικαιούται ο ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω από αυτό το Χ. Όχι ότι δικαιούται ο ΠΑΟΚ τη νίκη. Έτσι. Υπάρχει βέβαια η επιλήψιμη φάση του Μπίσεσβαρ που θα μπορούσε να το δώσει πέναλτι εκεί, γιατί υπάρχει επαφή στους δύο ποδοσφαιριστές. Τριπλάρει ο Μπίσεσβαρ τον ποδοσφαιριστή του Άρη, τον ακουμπάει με το πόδι του, πέφτει ο Μπίσεσβαρ. Φυσικά και υπάρχει πέναλτι. Όταν υπάρχει επαφή μέσα στην περιοχή και ο παίκτης έχει περάσει τον ποδοσφαιριστή, πείτε μου εσείς τι είναι. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Μπορεί να μην είναι κραυγαλαία περίπτωση γιατί τον ακουμπάει λίγο, αλλά τον ακουμπάει και γιατί να πέσει εφόσον τον έχει περάσει. Πείτε μου εσείς, είναι σε θέση γκολ. Μία είναι η φάση αυτή που στιγμάτισε το χθεσινό ματς. Μία είναι η φάση που μπορεί να δώσει άνετη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Τζανακάκη από το πρώτο ημίχρονο και να αποβληθεί και να παίξει ο Άρης με 10. Και μία είναι η φάση η ολοκάθαρη του goal offside. Που δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά δεν υπάρχει κανένας από τον επίσημο Άρη. Πείτε μου έναν από τον Άρη, είτε παίχτη, είτε προπονητή, είτε από τη διοίκηση, είτε από τον κόσμο σας, που είχε την ειλικρίνεια να παραδεχτεί πως ευνοήθηκε ο Άρης γιατί ο Νορβηγός διαιτητής μέτρησε γκολ από καθαρή θέση offside. Δεν έδωσε κόκκινη κάρτα στο Τζανακάκη και ένα ολόκληρο και στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσε κόκκινη κάρτα στο Τζανακάκη και έπληξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για τον. Υπέρ του Μπίσεσβαρ. Υπάρχει ένας. Από τον Άρη βγήκε ένας όπως ο Βιερίνια που έκανε το χέρι στη Λαμία και είπε είναι πέναλτι. Όπως το είπε ο Πέλκας, όπως το είπε ο Λουτσέσκου. Βγήκε ένας να έχει την αξιοπρέπεια και να πει ναι ρε, ήμασταν καλύτεροι αλλά ήταν offside το goal. Κανένας. Και εδώ βλέπουμε την διαφορετικότητα στην ηθική που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Εδώ βλέπουμε την νοοτροπία που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και την νοοτροπία που επικρατεί στον Άρη. Φυσικά υπάρχει δίψα για διάκριση όταν απουσιάζεις 4-5 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία και είσαι σε υποδιέστερες κατηγορίες. Υπάρχει δίψα για διάκριση. Και πώς θα διακριθεί ο Άρης? Αν κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό, αν κάνει καλύτερο αποτέλεσμα με την ΑΕΚ και αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είδατε τον Άρη χθες αγνώριστο. Όπως αγνώριστο Άρη θα δείτε και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, πιστεύω. Κάτω στο Καραϊσκάκης. Και αφού η διοίκηση του Άρη πόσταρε και λέει αφήσαμε 2 βαθμούς στο γήπεδο της Τούμπας, έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία
και εγώ θα αναιρέσω όσα άσχημα έχω πει για τον Άρη Θεσσαλονίκης, ότι είναι συνεταιράκι με τον Ολυμπιακό, ότι διάλεξε τον Ολυμπιακό να πάει από εκεί μεριά κτλ. Θα τα αναιρέσω όλα, αν καταφέρει και πιάσει αυτή την απόδοση που έπιασε μέσα στην Τούμπα και πάρει και εκεί αποτέλεσμα. Εκεί θα βγω και θα τα αναιρέσω όλα. Θα γίνω ρόμπα, δεν βγω να τα αναιρέσω όλα. Εδώ που είμαστε. Όμορφα και ωραία, αντρίκια και παντελονίσια. Αν ο Άρης πάρει αποτέλεσμα λοιπόν μέσα στο Καραϊσκάκης και εδώ το πάθος, την τρέλα και το μένος που έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές του Σάβα Παντελίδη και καλά κάνανε, επαναλαμβάνω, μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, εγώ τέτοια μάτς θέλω να βλέπω, τέτοιους αντιπάλους θέλω να έχω, εκεί πραγματικά θα βγω, θα είμαι ο πρώτος που θα μου δώσει το λόγο ο Ζάχος, ο συμπαραγωγός μου, και θα πω πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε αυτή τη στιγμή, θα τα ακούσετε εκείνη την ημέρα, αν ο Άρης, επαναλαμβάνω, καταφέρει μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Με τέτοιο μένος όμως, με τέτοιο πάθος, με τέτοια λύσα, έτσι που το γούσταρα εγώ χθες τον Άρη που έπαιξε. Πραγματικά το γούσταρα χθες τον Άρη που έπαιξε έτσι λυσαλέα κατά του ΠΑΟΚ. Τέτοια μάτς θέλω εγώ. Τέτοια πρωταθλήματα θέλω να παίρνω. Όχι ψεύτικα, όχι πέτσινα. Όχι με άδικες κατηγορίες και άναδρες, όπως τις χαρακτήρισαν πάρα πολύ, ανακοινώσεις. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών και τα λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν είναι έτσι. Πάλι με goal of sight. Κατά του ΠΑΟΚ έχασε 2 βαθμούς. Και πώς γίνεται σε όλα τα μάτς, όλα τα σφυρίγματα και με ξένους διαιτητές, γιατί και στο ΑΚΑ σφαγιάστηκα με την αποβολή του Ζαμπά και με τη μία αποβολή του Λιβάγια. Έτσι. Και σήμερα και χθες υπάρχουν 3 κραυγαλαίες περιπτώσεις υπέρ του Άρη κατά του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και με τον Ολυμπιακό δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Με έχει κόψει τα 2 offside του Πρίγιοβιτς κτλ. Τα ξέρετε όλοι. Μπορώ να σας διαβάσω μία-μία τις φάσεις έχω αποδικευμένες από την αρχή του πρωταθλήματος. Για όσους λένε για χαλίφιδες και για πρωτάθλημα των Πρεσπών και αυτές τις αηδίες που μόνο είναι για λαϊκή κατανάλωση και για τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν έχω να τονίσω νομίζω κάτι παραπάνω από αυτό. Απλά θέλω να πω ότι μπορεί να ήταν καλός ο Άρης, να έπαιξε δυνατά, να έπαιξε παθιασμένα και καλά έκανε, επαναλαμβάνω, να μην ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Αλλά προς τους φίλους του Άρη, παιδιά, πανεγυρίζετε μια ισοπαλία με το μεγάλο ΠΑΟΚ και κάνετε πραγματικά όλοι, δημοσιογράφοι, διευθυντάδες ραδιοφώνων, διευθυντάδες εφημερίδων, διοικούντες, παίκτες, προπονητές. Κάνετε σαν να πήρατε το διοπηρετικό. Κάνετε σαν να πήρατε το Champions League. Να σας πω κάτι. Μικραίνετε το σύλλογο του Άρη από μόνοι σας με αυτόν τον τρόπο. Με αυτήν τη συμπεριφορά σας, με αυτό το τρελό πανηγύρι, δηλαδή selfie βγάζατε μέσα στα αποδυτήρια, πανηγύρια, σαμπάνιες, στο Λευκοπύργο κατεβήκανε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πανηγυρίζετε λοιπόν πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί πήρατε ένα χ στην καλύτερη σας ημέρα, με το καλύτερο σας παιχνίδι, από ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν κάκιστος στην χειρότερη του μέρα. Ωραία, πανηγυρίστε λοιπόν εσείς αυτό το χ, αφήστε εμάς, τον ΠΑΟΚ δηλαδή, να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα και είσαι στο κύπελο μέσα στο Μάιο, τον double δηλαδή. Γιατί πρώτα ο Θεός, σε 5-6 εβδομάδες που θα είναι και επίσημα ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, ο Λευκός Πύργος θα φωταγωγηθεί τουλάχιστον μία φορά, θα είναι ασπρόμαυρος. Και λίγο αργότερα μέσα στο Μάιο έχει την ευκαιρία να ξαναφωταγωγηθεί άλλη μία φορά και να κουραστούν τα ματάκια σας να βλέπετε τον Λευκοπύργο ασπρόμαυρο. Τι να κάνουμε. Πάρτε το ασπίδες γιατί θα είναι τρελά τα πανηγύρια. 2 χρονιές πιστεύω ότι δεν το συνηθίσατε, ούτε φέτος θα το συνηθίσετε, γιατί η επόμενη δεκαετία είναι πραγματικά γραφτό της μοίρας να πρωταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ και να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία. Θα πω και κάποια άλλα πραγματάκια. Θα δώσω το λόγο στον Ζάχο για να πει και αυτός πώς είδε τα πράγματα από τη δική του την πλευρά. Για τον ΠΑΟΚ δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, άφησε 2 βαθμούς. Είναι σαν να πήρε χ στο Χαριλάο και να κέρδισε στην Τούμπα βαθμολογικά. Πάμε παρακάτω. Επόμενο μάτς είναι ο Πανιώνιος. Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και με το επόμενο μάτς είναι ο Παναθηναϊκός. Η στατιστική λέει πως αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται, πάρα πολύ απλά, με 19 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ωραία. Σε 22 μάτς του τέστην, αίτητος ο ΠΑΟΚ σε 22 μάτς, δεν μπορεί να κάνει στατιστικά αν το θέλετε, 3 ήττες
και να πάει τρένο ο Ολυμπιακός στα 8-1 από μήνα τα παιχνίδια. Αυτά. Ωραία. Ξεκινάω από το τελευταίο που είπες. Να πούμε ότι έτσι συμφωνήσαμε με τον Τάσο να μιλήσει ο καθένας, να πει τα δικά του. Και μετά φυσικά και μέσα θα υπάρχουν οι συζητήσεις και η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. Να ξεκινήσω από το τελευταίο αυτό για την αυτοκρατορία που είπες και τέτοιο. Το έχω ξανασχολιάσει. Νομίζω ότι είναι εντάλεκο άλλο. Αυτό βέβαια θα φανεί. Μπορεί να είσαι εσύ δίκιο, μπορεί να έχω εγώ με αυτό που θα πω. Με την περίφημη ατάκα του Βεζιρτζή, του Νίκου Βεζιρτζή, αν θυμάμαι καλά το μικρό του όνομα, με το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, μάλλον το δεύτερο, γιατί το πρώτο ήταν το 1940-50 που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ, 30 κάπου εκεί. Το δεύτερο πρωτάθλημα, το 92, που είπε με το που το πήρε, είπε κηρύσω την αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ, είπε ο Νίκος Βεζιρτζής. Την συνέχεια την ξέρουμε. Πανηγυρίζεται το Χ. Εγώ δεν λογικό είναι οι παίκτες να πανηγυρίσουν, οι παίκτες. Δεν νομίζω ο κόσμος να πανηγυρίσει κανένας, τώρα αυτό το εκλαμβάνω σας αστείο που είπες για κόσμο στο Λευκό Πύργο, το εκλαμβάνω σας αστείο. Αν έχεις κάποια απόδειξη, εδώ ήμασταν και νομίζω ότι τρολάρεις. Λογικό είναι να πανηγυρίζει ο παίκτης, από τη στιγμή που ακούγαμε, όχι φυσικά από το σύνολο, εγώ δεν είμαι τρελός, από μεγάλη μερίδα των Παοξίδων και εδώ την Παρασκευή που έκανα με τον... με το Στέλιο, τον Παπαντονίου, την εκπομπή. Από τους 10 που ζητήσαμε τα ακριβές σκορ, οι 8 είπαν από 3-0 και πάνω. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα παλικάρι που είπε 1-0, όλοι οι άλλοι ήταν, εσύ είπες 2-0, εντάξει, πιο λογικός. Ένας είπε 3-0 και όλοι οι άλλοι λέγαν 4-0, 5-0, 6-0. Και λογικό είναι, στην έδρα του αντιπάλου παίζαμε, πρώτος και αίτητος είναι, λογικό είναι. Όλοι οι παράμετροι τους ξαναεξηγήσαμε. Ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Έτσι. Και ο Άρης έδειξε με την απόδοσή του ότι τουλάχιστον στα 3 μάτς που τέθηκε αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε 270 λεπτά, χειρότερος δεν ήταν. Το εναντίον, μάλιστα λέω εγώ, ήταν καλύτερος. Έστω στις λεπτομέρειες, συνολικά στα 270 λεπτά, ήταν καλύτερος. Τώρα πάμε για αυτά που είπες καταρχήν. Πρέπει να μας πει ο Ιώσα Βίδης και ένα καλό, γιατί κυκλοφόρησε, να μας πει και ένα ευχαριστώ, λέω εγώ ο Ιώσα Βίδης, διότι κυκλοφόρησε μία φήμη βέβαια, έτσι, ότι έταξε στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε κάθε παίκτη 20.000 ευρώ πριν, σε κάθε παίκτη αν κερδίσουν πάνω από 3-0. Μπράβο, του κάναμε μία οικονομία, λέω εγώ, αν αληθεύει η φήμη, έτσι, μπορεί να είναι ράδιο Αρβίλα, αν αληθεύει. Τώρα πάμε λίγο στις φάσεις μία-μία που είπες. Για την κόκκινη Τζανακάκη που λες, εντάξει καλά, για το πέναλτι του Μπίσεσβαρ, επαναλαμβάνω και στην αρχή το σχολίασα, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, μάλιστα είναι βουτιά, δικαίως για μένα παίρνει, μπορούσε να την αποφύγει την κάρτα, δικαίως παίρνει για μένα την κάρτα, έκανε μια πολύ ωραία βουτιά ο Μπίσεσβαρ, εντάξει, καλός παίκτης είναι, τέτοιος είναι, ποιοτικός παίκτης είναι, ποιοτικότερος για μένα του ΠΑΟΚ. Έκανε μια βουτιά μεγαλοπρεπέστατη. Αν θεωρήσω ότι είναι πέναλτι αυτό, Τάσο, να σου θυμίσω ότι στο κύπελο έγινε ένα 2 μάρς πέναλτι από αυτό του Μπρούνο Γκάμα, το οποίο δεν το έδωσε ο Σιδηρόπουλος. Αν δώσει εκείνο το πέναλτι και το offside goal, το offside goal που βάζει στον Εργοτέλη, διότι αν είναι το παπούτσι του Μπρούνο, του Βέλεθ offside, ένα σώμα ήταν ο Βέρμπλουμ στον Εργοτέλη. Αυτές οι δύο φάσεις. Νομίζω ότι το δέχτηκα εγώ. Το δέχτηκες. Ωραία. Μα εγώ δεν είπα δεν και εγώ το δέχτηκα. Ωραία. Ναι, αλλά δες τώρα. Το Βέρμπλουμ τον γκολ και το πέναλτι που δεν δίνει στον Μπρούνο Γκάμα, εσύ θα ήσουν εκτός κυπέλου και εγώ θα έπαιζα τώρα στο κύπελο τρέγια. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Άμα είναι πέναλτι του Μπίσερβαρ, είναι δύο φορές του Μπρούνο Γκάμα. Θες τι βλέπουμε τη φάση. Εκεί δεν έδωσε πέναλτι και είναι δύο φάσεις. Το γκολ του Βέρμπλουμ που παραδέχεσαι γιατί είναι ένα σώμα μπροστά, δεν είναι ένα παπούτσι, είναι ένα σώμα μπροστά. Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι που υφίσταται. Ναι, ωραία. Να μην το παραδεχτώ. Μπράβο. Μα και εγώ λέω ότι είναι το παπούτσι του μπροστά. Με το γράμμα του νόμου είναι offside. Ναι, αλλά όπως είδες, διότι γίνεται γρήγορη φάση όπως και στο Εργοτέλη, δεν μπορεί να το πιάσει. Δεν μπορεί. Ναι, δύο λεπτά. Ναι, δύο λεπτά. Κράτησε τον, κράτησε τον. Λέω όμως, Τάσο, ναι. Αν είναι πέναλτι του Μπίσεσβαρ, είναι δύο φορές. Μα θα ξαναβλέπουμε τη φάση του Γκάμα. Άρα, οι δύο αυτές φάσεις, η μία που την παραδέχεσαι και δεν γίνεται να την παραδεχτείς, του Βέρμπλουμ και το πέναλτι, αν δοθεί το πέναλτι και δοθεί και το offside του Βέρμπλουμ, εσύ θα ήσουν τώρα εκτός κυπέλου και εγώ θα έπαιζα όμως ημιτελικό, Τάσο. Αν το πάρεις έτσι. Όχι, αν το πάρω έτσι, εσύ το παίρνεις έτσι. Δεν με αφήνει να το κλείσω. Τι, δεν σε αφήνω, εγώ μιλάω τώρα. Κάνουμε διάλογο, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέγε.
αν το πάρεις έτσι, ναι, όλες οι φάσεις που είναι κατά του ΠΑΟΚ, ναι, φέτος, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι 17 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Πώς δεν είπες λέω, αυτό. Λέω. Πώς δεν είπες αυτό. Όχι, εσύ το λες. Εγώ μας είπες ότι αν όχι γινόταν το ένα αλλιώς, όχι, δεν ο Άρης θα ήταν τελικό, θα πήγαινε κύπελο και ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιζε. Εσύ, πώς όχι, όχι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Δεν... Κάτσε, δεν το είπες. Δεν παραδέχεσαι ότι. Εσύ είναι... δεν το είπες αυτό. Όχι, εγώ λέω με τη δικιά σου. Σε ρωτάω κάτι, το είπες. Εγώ πάω με τη δικιά σου τώρα. Δεν πάει με τη δικιά μου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ λέω παραδέχεσαι ότι είναι γκολ του offside του Εργοτέλη. Είπαμε ναι. Ναι. Αν είναι πέναλτι, λέω του Μπίσεσβαρ, για μένα δεν είναι πέναλτι. Ναι. Δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι. Είναι και πολύ περισσότερο το πέναλτι του Γκάμα. Άρα, δίνοντας το. Περισσότερο γιατί. Γιατί θα τους βάλουμε τη φάση να τη δούμε. Άμα θέλεις. Γιατί. Δεν συζητήθηκε πάντως εκείνη η φάση. Πού να συζητήθηκε. Μόνο από εσάς ο Αριανούς συζητήθηκε αυτή η φάση. Καλά, ρε φίλε, σε εσάς ποιο ανακάλυψες. Ανακάλυψες πριν τον γκολ του Βέλεθ. Να, τη φωτογραφία πέναλτι. Είναι μοντάζ. Η φωτογραφία αυτή είναι πάνω στις φάσεις που γίνονται. Άσε τώρα. Είναι μοντάζ η φωτογραφία. Γκεμπελίστηκε τώρα. Α, είναι τέτοιο, είναι πάνω στη φάση. Γκεμπελίστηκε τώρα εφαρμογή. Εσύ να πού βλέπει εσύ ότι. Μόνο στα δικά σα και πού βλέπει. Εσύ πού βλέπει ότι έχει. Σε παρακαλώ. Εσύ πού βλέπει ότι έχει δεφλέ επαφή ο Μπίσεσβαρ με τον τέτοιο. Δεν το έδειξε αυτή τη φάση τον που λες, την ανακαλύπτει. Πού να τη δείξει στο Όπεν. Πού. Στην Αθλητική Κυριακή. Α, Αθλητική Κυριακή. Φυσικά δεν την έδειξε. Όχι. Φυσικά. Γιατί και εκεί εσύ κάνει κουμάντο. Εκεί κάνω κουμάντο. Ποιο κάνει. Στο ΣΥΡΙΖΑ ποιο κάνει κουμάντο εγώ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Το ΣΥΡΙΖΑ σε έδωσε 2,5 εκατομμύρια σε ένα. Τι να κάνουμε, λίγα με έδωσε. Πέντε έπρεπε να πάρει. Πώς είναι δυνατό, ρε Ζάχο, να σου δίνει έδωσε, εσένα 2,5 εκατομμύρια. Πέντε έδωσε τον Παναθηναϊκό. Το ΣΥΡΙΖΑ τη ΣΕΡΤ του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και να λες εμένα ότι κάνω κουμάντο. Το τηλεοπτικό μου προϊόν. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις καλές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι έχεις, κακές. Μάλλον δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχω καλό. Επί ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκες. Δεν νομίζω. Επί ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκες. Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω. Δεν μου λες, σε ρωτάω κάτι. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέβηκες. Και τι να κάνω, θα έμενα 10 χρόνια Β' Αθηνική, τη δεύτερη χρονιά ανέβηκα. Τη δεύτερη χρονιά. Όταν πρημοδοτούνταν η Λαμία και ο Απόλλων. Από την ΕΡΤ. Δεν είναι χορηγία, ρε. Το τηλεοπτικό λοιπόν, προϊόν είναι τα πράγματα. Χορηγία δεν υπάρχει χορηγία, λες. Με αυτή την τακτική, λέω, με αυτή την τακτική που έχετε, να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ μαθηματικά εξακριβωμένο ότι θα ξαναπέσετε. Να είσαι καλά, με ευχαριστούμε αυτά για τον ενδιαφέρον. Την τακτική και τα πιστεύω που έχετε. Συνεχίζω. Ευχαριστούμε πολύ για τον ενδιαφέρον. Βγάλ τον. Α, τι. Βγάλ τον, μετά δεν μπορεί. Βγάλ τον τώρα, μετά θα συνεχίσω. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τα φιλαράκια μου, τα δυο μου καλά μου φιλαράκια. Να τα δυο σου καλά. Γεια σου, ναι. Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μπουγάτσα. Γεια σου, Νίκο. Τι έγινε, τι κάνετε. Καλά, γύρισε από το Λευκοπύργο, ρε. Ναι. Πού, από πού? Από το Λευκοπύργο, από τους πανηγυρισμούς. Δεν είδα κανένα στο Λευκοπύργο εγώ χθες. Κανένα δεν ήταν. Έτσι άκουσα. Λόγω κατάκτησης του διεπηρετικού του Champions League και του Europa League. Πλέτε σε πελάγευτική. Δηλαδή, αν κερδίζετε, τι θα κάνετε. Εκεί έχει και ένα φίλο μα κοινό, έχει μαγαζί εκεί μπροστά, ακριβώ στο Λευκοπύργο. Μπορεί να το πάρει ένα τηλέφωνο, να σου πει ότι δεν κυκλοφορούσε ψυχή χθε. Αυτό μου το είπε. Όχι, όχι, είχε λάθος, λέει 50 άτομα, λέει και διαλύθηκαν. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μίλησα και εγώ μαζί του, δεν υπήρχε ούτε γάτε τη κυκλοφορούσα. Υποδοχή στην ομάδα έγινε, υποδοχή. Δεν μου λε, τι κλέβια για offside. Ορίστε. Λες για offside, λέω διαμαρτύρηση για offside, goal, βάρη. Εγώ λέω τι υφίσταται, τι ισχύει πραγματικά. Εσύ τι, θα μας πεις αν είναι offside ή όχι. Εγώ θα σου επιθυμίσω ότι πριν 2 χρόνια πήρες κύπελο με 5 μέτρα offside. 5 μέτρα. Δύο παίκτες μάλιστα, ήταν offside, δύο παίκτες. Κοίταξε τώρα. 5 μέτρα offside, δύο παίκτες. Αν ξέρεις μπάλα, έτσι, ο ένας ο παίκτης είναι καμιά 16 μέτρα μακριά από τον... Okay. Αυτό είναι άλλο λέω, πριν 2 χρόνια πήρες κύπελο, σήκωσες κύπελο ναι, με 5 μέτρα offside. Και χθες, σε μια φάση που έχουμε τη δείξει τηλεόραση 50 φορές για να φανεί αν είναι offside. Μα με την πρώτη, το είπαν όλοι οι speaker. Με την πρώτη είπαν ότι είναι offside. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Και πάλι δεν είμαστε πώς δεν είμαστε σίγουροι. Offside. Α, δεν είμαστε σίγουροι. Offside. Να πω κάτι. Ναι. Ζάχο είναι offside. Είπαμε, είναι ωριακή η φάση, είναι το παπούτσι του offside. Όχι ωριακή. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Την αλήθεια δεν μπορείτε να την κρύψετε, παιδιά. Και πρέπει να τη λέμε πάντα την αλήθεια. Εφόσον είναι λοιπόν offside, έστω και ένα παπούτσι. Υπάρχει κεφαλοκλείδωμα του κρέτσου. Είναι αλλίωση αποτελέσματος. Όπως ζητάς πέναλτι. Είναι αλλίωση αποτελέσματος. Οπότε πάνε και εσύ δώσε το κύπελο πίσω που πήρες με 5 μέτρα offside. Να υπάρχει λοιπόν VAR. Να υπάρχει λοιπόν VAR. Για να πάρω. Θα ζητήσω κι εγώ να μην πάρω να μου δώσουν. Γιατί δεν λες τότε το περσινό πρωτάθλημα να το πάρω υπέρ της ΑΕΚ.
τον γκολ που έβαλα και μου τα ακυρώσανε. Ας μην έμπαινε ο πρόεδρος σου με τα προβλήματα. Άσε τώρα να μπει. Είναι γκολ. Το περσινό με την ΑΕΚ είναι γκολ. Βασίλη, με τα προβλήματα. Το περσινό με την ΑΕΚ είναι γκολ. Σε ρωτάω κάτι. Ποιο? Το περσινό δείχνει ο Ποντίκης και ο Κομίνης σέντρα. Με την ΑΕΚ. Όχι, δεν με απάντησε. Γιατί ο πρόεδρος σου δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Εσύ, ας τον πρόεδρο μου. Ας τον πρόεδρο μου. Είναι γκολ αυτό που βάζει. Δεν έχει ευθύνη στους άλλους. Νικό, σε ρωτάω κάτι και σε ακούει όλη η πόλη. Είναι γκολ το περσινό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ορίστε. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Σε λέει, πες ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Offside είναι. Τι με απαντάς. Τι με απαντάς. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής ναι. Το ακύρωσε, αν θυμάμαι καλά. Το ακύρωσε. Τι έκανε πρωτίστως. Offside είναι, ρε, πες το. Τι έκανε πρωτίστως. Offside είναι, τι το φοβάσαι. Κοίταξε, Νίκο, και μόνο που αποφεύγεις να απαντήσεις, μου έχεις δώσει την απάντηση. Πάω με τα δικά σου, πάω με τα δικά σου. Ο πρόεδρος σου, γιατί μπήκε μέσα σαν τον καουμπόι. Ας τον πρόεδρο. Γιατί μπήκε μέσα. Ας το, τιμωρήθηκε. Δώστε μου λοιπόν το πρωτάθλημα το περσινό και πάρτε το κύπελο του Ενρίκε. Λοιπόν, και ωραία, είμαστε πάτσι. Και έχουμε μια εκκρεμότητα. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Ένα χ που πήρε ο Άρης εχθές με goal offside. Εντάξει. Ωραία. Εμείς λοιπόν πανηγυρίζουμε χθες. Έτσι. Για το χ που πήραμε. Λοιπόν, φίλε, δεν πανηγυρίζουμε για το χ. Εμείς χαρήκαμε χθες για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί είχατε βγάλει γλώσσα μέχρι το Θεό. Πρώτον, έχετε σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμάνε. Και έπρεπε αυτή η γλώσσα κάποια στιγμή να κοπεί. Γι' αυτό πανηγυρίσαμε. Δεν κόπηκε η γλώσσα. Δεν κόπηκε καμία γλώσσα. Και για ένα άλλο λόγο, δύο ήταν οι λόγοι. Ένας ήταν αυτός και ο δεύτερος ήταν ότι είμαστε κοντά στην τέταρτη θέση που αυτός είναι ο στόχος του Άρη φέτος, να βγει τέταρτος. Και το είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι ο στόχος του Άρη είναι τέταρτος. Κοίτα να μην βγεις Ευρώπη. Κοίτα να μην βγεις έκτος και δεν βγεις Ευρώπη. Γιατί η έκτη θέση δεν γίνεται στην Ευρώπη. Άμα δεν είναι ο Παναθηναϊκός μέσα. Από τον Ατρόμητο, την κυρία, αν δεν είναι ο Παναθηναϊκός μέσα, να ξέρεις. Και τον έχουμε εδώ μέσα. Η έκτη σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Δεν σε ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Μιλάς για την ομάδα που είναι πέμπτη στα εισιτήρια στην Ελλάδα. Νίκο, μη συγχύζεσαι. Μη συγχύζεσαι. Κατάλαβε. Στα εισιτήρια τέταρτη. Μιλάς για την ομάδα που είναι πέμπτη στα εισιτήρια. Τέταρτη είναι, τέταρτη. Τέταρτη είναι στα εισιτήρια. Για ποιον λέει, για τον Παναθηναϊκό λέω. Παιδιά, νόμιζα για τον Παναθηναϊκό. Και για τον Παναθηναϊκό λέει, αγόρι μου. Και ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος στα εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Νόμιζα για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός είναι και τι έγινε που είναι πέμπτος στα εισιτήρια, τι σημαίνει ότι η βαθμολογία με τα εισιτήρια, ρε παιδιά, τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχει. Η βαθμολογία, επαναλαμβάνω, με τα εισιτήρια, εσένα δεν συμφέρει ο Παναθηναϊκός να βγει στην πεντάδα. Όχι. Όχι, βέβαια. Ο Παναθηναϊκός. Γιατί να με συμφέρει. Να έχει και του χρόνου τιμωρία και να βγω και του χρόνου πιο εύκολα. Εντάξει, εσύ λες ότι δεν συμφέρει. Γιατί να με συμφέρει. Όπως εσύ δεν κοιτάζεις τις ομάδες που είναι από κάτω σου, έτσι όπως λες, έτσι. Έτσι και εγώ δεν κοιτάζω τις ομάδες που είναι από κάτω μου. Από κάτω του όλες. Δεν τους βλέπω. Αυτούς που είναι από κάτω μου δεν τους βλέπω. Κοιτάζω να φτάσω τους από πάνω μου, φίλε μου. Τόσο καλά κάνεις. Και από πάνω μου αυτή τη στιγμή είναι ο Ατρόμητούλης των 500 εισιτηρίων, ο οποίος απέχει από μένα 6 βαθμούς χάρη στο βαθμό που πήρα χθες. Είναι αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς κάπου μένα. Τον έχω μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, που είναι σίγουρη η ήττα του. Έτσι. Και το Σάββατο θα τον πλησιάσω στους 3 βαθμούς μετά την νίκη επί της ΑΕΚ. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα λοιπόν. Χαρήκαμε για αυτούς τους δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πλησιάζαμε τον Ατρόμητο, που είναι ο στόχος μας η τέταρτη θέση. Και γιατί έπρεπε κάποια στιγμή να πέσετε λίγο, να συνέλθετε λίγο. Γιατί όπως σου είπα, έχετε ξεφύγει, έχετε βγάλει μεγάλη γλώσσα. Βέβαια θα μου πεις, αναμενόμενο είναι να βγάλεις γλώσσα όταν είσαι αίτητος, έτσι. Νομίζω έχεις χάσει, όχι. Είσαι αίτητος, έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος βγάζει πολλά λεφτά και μπράβο του για μένα. Τον έχετε όλοι σας εικόνισμα πάνω από το κρεβάτι σας και το πρωί που ξυπνάτε κάνετε το σταυρό σας και φυλάτε την εικόνα του και μετά πάτε στη δουλειά σας. Λοιπόν, σας έχει πρώτος, μπράβο του. Εμείς από την πλευρά μας, με τις δυνάμεις που έχουμε, με τα παιδιά, τους παίκτες που έχουμε, με την ψυχή που βγάλανε χθες, ήρθαμε στο γήπεδο μπροστά στις 30.000 κόσμου, παίξαμε την παλίτσα μας. Στο πρώτο μήχρονο μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί, να βάλουμε ένα γκολ με τις ευκαιρίες που είχαμε. Ποιες ευκαιρίες είχατε στο πρώτο μήχρονο? Πώς δεν είχαμε ευκαιρίες? Κάτι στενά. Ναι, ποιες με τις ευκαιρίες πες μας. Φάση δεν έκανε τρέγια στο μάτι. Τις ευκαιρίες πες μας. Ποια Ματέο, τι Ματέο. Κεφαλιά του Μακάρσε. Δύο μέτρα έξω πήγε. Δηλαδή όσοι μπαίνουν μέσα είναι μόνο. Δύο μέτρα έξω πήγε και δύο στεναχαρωμένα σουτ που φτάσανε στην Αγία Βαρβάρα ήταν. Κάτσε ρε Τάσο. Τι κάτσε ρε Τάσο. Δηλαδή όταν βγήκε ο Λάρσον τέτα τέτ μαζί 4-2 παιχτών. Εκεί δηλαδή η ψυχή σου δεν πήγε στην κούλουρη. Καλά, εσένα όταν δεν έδωσε ο άλλος τον ακόμα την μπάλα δεν πήγε στο 1-1 μετά στο 89.
Ωραία, εντάξει. Η το σουτ που δεν πιάνει ο Ελκαντουρί δεν είναι. Δε, κοίταξε τώρα, φίλε. Η κεφαλιά του Ματέο που είχε ΣΥΡΙΖΑ out. Η κεφαλιά του Ματέο ΣΥΡΙΖΑ out. ΣΥΡΙΖΑ out, δεν είναι στη φάση. ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, μήπως εννοείς το κόμμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τέτοια κόλ δεν έχουν πει. Να χτυπάει μπάλα κάτω και να μπαίνει μέσα. Καλά, εντάξει. Όλα αυτά δηλαδή. Συγγνώμη λίγο. Αυτό δηλαδή δεν ήταν ευκαιρία. Μας αυτό δεν ήταν ευκαιρία η κεφαλιά του Ματέου. Okay. Πώς δεν ήταν, εντάξει. Πώς δεν σας... ήταν δηλαδή αυτό ευκαιρία. Και το σούτ του Ματίνα, δηλαδή, η πρώτη. Για σένα δηλαδή ποια είναι ευκαιρία. Για σένα ποιες είναι ευκαιρίες. Δεν είχα ευκαιρίες εγώ ρε φίλε. Σου είπα το χειρότερό μου μάτς έκανα. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Αχ δεν έκανα. Το χειρότερό σου μάτς βέβαια το έκανες, γιατί και ο προπονητής μου έτσι κλείδωσε όλα τα άτους σου. Δεν μπορέσα να πέσουν. Ήταν καλός εχθές. Ήταν πολύ καλός. Ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή, ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, το έχεις, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν πολύ καλός ο Άρης, εχθές το είπαμε. Έτσι. Ναι. Αλλά έδωσε την εικόνα ότι ήταν καλύτερος, γιατί έπαιξε πιο ψυχωμένα, πιο παθιασμένα, πιο αποφασιστικά. Αλλά υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Τι θα κάνουμε. Με goal of sight. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου είπα πάλι. Γιατί παιδιά, κοιτάξτε λίγο, αν ήταν δύο μάτς που θα ήταν αλλίωση αποτελέσματος κατά των ομάδων του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα είχε άλλους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δύο σου λέω εγώ μάτς. Ήταν οριακή η φάση, ήταν οριακή φάση. Είναι οριακή ρε Νίκο, αλλά είναι offside, τι να κάνουμε. Είναι οριακή, έχεις δίκιο, αλλά είναι offside. Ναι, αλλά εσύ όμως βάζεις ότι ο επόπτης και ο διαιτητής, οι οποίοι είναι ξένοι, έτσι, δεν είναι στη βρωμιά της Ελλάδος, αν ήταν Έλληνες, θα σε έλεγα, ξέρω εγώ, τους έβαλε ο Μαρινάκης. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι ξένοι. Υπάρχουν διασυνδέσεις και έξω, φίλε, από την ομάδα των απογόνων. Υπάρχουν διασυνδέσεις και έξω. Ξέρεις ποιος έχει γιο, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Ήρθαν από τη Δανία να παίξουν ένα παιχνίδι στο ελληνικό. Όχι από τη Δανία, από την Νορβηγία. Από τη Δανία μας σφάξαν άλλοι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήρθαν να παίξουν ένα παιχνίδι. Έτσι. Μην βάζεις δόλο. Ο επόπτης δεν μπορείς να το δημιουργεί νομάτι, εμείς έπρεπε άκουσε να το δούμε λίγο, Νίκο. Δεν θέλω πραγματικά, ειλικρινά σου μιλάω, συχαίνομαι να μιλάω για τη διαιτησία. Ούτε θέλω να προσάψω. Ούτε εγώ θέλω να λέω για τη διαιτησία. Ούτε να ολοκληρώσω λίγο. Ούτε θέλω. Λεπτά και να... ρετάσω, δεν με αφήνεις να μιλήσω όμως. Ούτε θέλω να μιλάω. Δεν θες την απάντηση. Μα εγώ άμα κλείσω ρετάσω τη γραμμή. Μα με ρώτησες κάτι. Ούτε θέλω να προσάψω δόλο. Αλλά υπάρχουν τρεις φάσεις. Οι δύο είναι ρε παιδί μου ντεμή, το πέναλτι εκεί κάτω του Ζανακάκη δεύτερη. Οι άλλοι όμως δε φίλε, δεν γίνεται να με δει το δει και στο πρώτο ημίχρονο να έχει κόψει υπέρ του Άρη offside που δεν υπάρχει στον Ελκαντουρί. Ο ίδιος ο επόπτης είναι. Καλά, γίνανε και δυο σκληρά φάουλ. Στάσου ρε φίλε. Πολλά σκληρά φάουλ γίνανε, Νίκο. Και το φάουλ που βάζει στον γκολ, πολύ αυστηρό είναι. Το φάουλ που βάζει στον γκολ που το δίνει. Που κάνει ο Ζαμπά. Δεν είναι φάουλ του Ζαμπά. Πολύ αυστηρό υπάρχει. Είναι που δίνει. Αλλά δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε και αν θέλουμε τώρα να περιγράψουμε τον αγώνα. Ο Άρης ήταν καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο έπαιξε παθιασμένα. Ήταν διαβασμένος. Μπλόκαρε τα ατού του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά στη χειρότερη ημέρα μου, στην καλύτερη δική σου, παίρνεις μία ισοπαλία από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας με goal of sight. Αυτό είναι το story της προκριτικού. Τι κάνουμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Τι να δω πάλι. Πάλι το δέχεσαι. Ναι, κοίταξε να δεις. Άκου να δεις. Αν το παιχνίδι έλεγε 1-0, αν το παιχνίδι έλεγε 1-0, πιστεύεις εσύ θα έβγαινε κάποιος δημοσιογράφος, ουδέτερος, φίλαθλος, άλλης ομάδος και να έλεγε ότι το σκόρ ήταν δίκαιο το 1-0. Νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα δεν θα έδινε δίκαιο στον ΠΑΟΚ αν έλεγε 1-0. Ναι. Θα λέγαμε κέρδισε ο ΠΑΟΚ αλλά όχι δίκαια. Δηλαδή όποιος άλλος έλεγε κάτι διαφορετικό έπρεπε να ήταν πολύ μπαγλαμάς με σκουλαρίκι. Αυτό τώρα που λες αυτό σε τιμάει. Και σε τιμάει ότι είπες ότι ο Άρης έπαιξε ψυχωμένα. Μα τι να πω ρε Νικό. Μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που είδε όλη η Ελλάδα. Μπουγάτσα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό ρε φίλε. Θα με πούνε ότι είμαι ηλίθιος. Δεν έπαιξε δηλαδή ο Άρης καλά εχθές. Μπαλάρα έπαιξε ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά παίρνει το χι με goal of sight. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πόλη περιγραφή του αγώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Και πώς γίνεται όλος τυχαίος τα offside και τα αυτά ρε φίλε να κόβουν βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Οκ. Δεν πειράζει. Προχωράμε παρακάτω. Και σου είπα. Και για να κλείσω. Ναι. Και για να κλείσω. Ναι. Όπως σου είπα από την αρχή, γιατί θυμάσαι, μιλούσαμε από την αρχή που κάναμε τις εκπομπές στο Λίμπερο
Σου είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα ο στόχος του Άρη φέτος είναι η τέταρτη θέση. Ναι, αλλά έχω παράπονο από σένα. Έχω παράπονο από σένα γιατί ήσουν και χορηγός στην εκπομπή μαζί με τον Μανώλη τον Καλογεράκη. Ναι. Εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, Νίκο, από σένα σε εκπομπές. Από τη συμμετοχή. Αλλά εσύ, εγώ όταν και να χάσω και να κάνω είμαι εδώ. Ναι. Πρόσεξε, θα μου πεις εκπομπή σας είναι. Μισό. Καταρχήν εγώ έπαιρνα... Εσύ μόνο όταν κάνει κάτι καλό ο Άρης παίρνει. Όχι. Εγώ στις αρχές να θυμάσαι έπαιρνα συνεχώς τηλέφωνο. Απλά δεν μπορώ και... Ναι, έπαιρνες τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έπαιρνες. Την άλλη εβδομάδα θα έρθεις. Την άλλη εβδομάδα θα έρθεις και από εδώ μια φορά. Θέλω, ναι, ειλικρινά, ναι, να έρθεις και όποτε γουστάρεις εδώ, αλλά θέλω να μου κάνεις και την κριτική, θα σε βγάλω εγώ. Μετά, ναι, το μάτσο του Καραϊσκάκη. Ναι. Ωραία. Ναι. Έγινε. Θα την κάνω την κριτική, και θα σε κάνω και κριτική μετά το μάτσο με την ΑΕΚ. Γιατί προηγείται αυτό το παιχνίδι, έτσι. Εννοείται. Σωστά. Περιμένω με αγωνία τον ορισμό του Έλληνα, δυστυχώς, κύριε Θεόδωρο Καρυπίδη, ναι, του Έλληνα διαιτητή. Και την κουρουμπίλια. Μία να τη βάλουν και την κουρουμπίλια στο χαρτί. Να έχω την ξένο διαιτητή, μόνο στα παιχνίδια με τον Πάο. Ξέρω ποιος θα παίξει εγώ. Θα σου το πω από τώρα, ο Κομίνης. Άμα είναι ο Κομίνης, Τάσο, εγώ να σου πω κάτι. Άμα είναι ο Κομίνης, κύριε Καρυπίδη, ας μην κατεβάσει το Άμα είναι ο Κομίνης, όποιος και να είναι, όποιος και να είναι, θα χάσει το Σαββάτο παίζει. Θα χάσει η ΑΕΚ το Σαββάτο και κλείσει. Ζάχο, ναι, πρέπει να κερδίσουμε, ναι, και το Κομίνη. Ναι, θα χάσει η ΑΕΚ το Σαββάτο. Άκου που σου λέω, κλείσε. Μη στεναχωριέσαι. Γεια σου, Νίκο. Θα τα πούμε από κοντά. Αυτό που σε είπε και την άλλη εβδομάδα από εδώ και πιο τακτικό αν μπορεί. Λοιπόν, να συνεχίσω από εκεί που γιατί με έκοψε στη μέση. Δεν μπορούσε να βγει μετά. Με έκοψε στη μέση. Λοιπόν. Συνεχίζω. Καταρχήν με έστειλε ο φίλος και όντως. Επειδή μας ρωτάτε, γραμμές θα ανοίξουμε παιδιά μετά τις 11, έτσι. Τώρα ήταν μια παρέμβαση του Νίκου, του Μπουγάτσα. Ναι. Τιμή σε ένα και το παλικάρι, ναι, έτσι να βγει. Okay. Ο Νίκος είναι και. Ήταν μέλος της Smart Meter. Πολύ χαρούμενος για το χ που πήραμε Goal of Sight. Ο Νίκος ήθελε να εκφράσει την αισιοδοξία του. Ο Δημήτρης, ο οποίος μου δείχνει και είναι εδώ χαρακτηριστική φωτογραφία, που πανηγυρίζουν τον γκολ με την ισοφάριση. Και ο Βαλεριάνος παίρνει την μπάλα στο 85 και τρέχει στη σέντρα για να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση, αυτή είναι την αντιμετώπιση και αυτόν τον Άρη θέλουμε να βλέπουμε. Πιστεύω δε, γιατί θα συνεχίσω από εκεί που δύο λεπτάκια ακόμα, τα τρία δεν έχω περισσότερο. Πιστεύω δε ότι αν ο Άρης παρουσιαστεί όπως χθες στην Τούμπα σε όλα τα υπόλοιπα μάτς, πιστεύω ότι. Δεν ξέρω πόσες νίκες θα κάνει, πιστεύω δεν θα κάνει καμία ήττα. Έτσι λέω. Παίξει όπως έπαιξε η Τούμπα. Ναι, δεν θα κάνει ήττα. Δεν πρόκειται. Μόνο στο Ολυμπιακό θα χάσει. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει ήττα γιατί στον Ολυμπιακό θα είναι και Έλληνας διαιτητής. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στον Ολυμπιακό θα χάσει σίγουρα. Ναι. Το λέω από τώρα. Για να δούμε. Παίξω από τώρα σου. Λέω εγώ ότι αν ο Άρης παρουσιαστεί όπως θες στην Τούμπα. Για ευνόητους λόγους. Ναι, τους λόγους θα τους δούμε. Απ' την άλλη, γιατί μου δίνει την ασύσκεψη και πάω σε εκεί, το τι θα κάνουμε εμείς με τον Ολυμπιακό. Είναι δικό μας θέμα. Δικό σας θέμα, αλλά μπορεί να έχουμε δικαίωμα σχολιασμού. Ο σχολιασμός έχει σίγουρα δικαίωμα. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά την ατάκα σου και είχες δίκιο. Μου έλεγες τότε, ας πούμε, με το Ηρακλής Άρης. Μου έλεγες τον Ηρακλή περίμενες τελευταία αγωνιστική για να σωθείς ή περίμενες τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και είχες δίκιο. Ο Άρης πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και εσύ να βοηθήσεις το δικό σου εαυτό. Και εγώ το δικό μου. Λέω ότι δεν θα περιμένεις από μένα. Φυσικά δεν περιμένω. Δεν θα περιμένεις από μένα. Κέρδισες εσύ και μη σε ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ με τον Ολυμπιακό. Απλά ναι. Θέλω πραγματικά, επειδή μου άρεσε η ομάδα του Άρης, ναι, χθες. Θέλω ρε παιδί μου και στα επόμενα παιχνίδια, ναι, στα επόμενα δύο ντέρμπι, ωραία, και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, να δω το ανάλογο πάθος, ναι, την ανάλογη τρέλα που βγάλανε χθες οι παίκτες του ΑΕΚ. Τάσο μου, μπορεί να έχουμε μια κακή βραδιά όπως εσύ με την Καλαμαριά. Μακάρι. Σαν την Καλαμαριά, άσχημη μακάρι βραδιά. Μακάρι να έχω να λέω παραπάνω. Άσχημη βραδιά. Μακάρι έχεις. Να έτσι, έχω να λες. Λέω παραπάνω. Δεν με χαλάει εμένα. Άμα θα κερδίσω όλα τα επόμενα παιχνίδια. Όχι τα επόμενα παιχνίδια. Από τα 8 που μείναν, τα 4 να κερδίσω, γεια σας. Ναι, δεν χρειάζεται και περισσότερα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Θεωρώ αυτά που λες για το. Θεωρώ ότι τρολάρεις με την κάρτα του Τζανακά και με το πέναλτι του Μπίσερ. Όχι, δεν τρολάρω, ήταν σε αμφισβητούμενες φάσεις. Ναι, σε αμφισβητούμενες ήταν. Και ο κύριος Κάκος, μάλιστα. Α, ο κύριος Κάκος είπε ότι είναι πέναλτι. Πάλι ασύς μου δίνεις. Ωραία. Ο Κάκος πραγματικά είναι ένας γελοτοποιός. Λέω εγώ, είναι ένας γελοτοποιός και μην ξεχνάμε ότι είναι άντε για το πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι ο άνθρωπος, να θυμίσω, άσους Αριανούς ή άσους Παοξίδες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, προσοχή, είναι και η δεύτερη κίτρινη, δεν είναι η πρώτη. Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Αγκάνθο διότι έγραψε κάτω από την μπλούζα του για σύνθημα για τον Άγγελο, για το παιδάκι που είχε πεθάνει. Εντάξει, εκεί ήταν ηλίθιος.
αυτός ο άνθρωπος, αυτό το σύχαμα, αυτό το σύχαμα έβαλε το κανάλι του Σαββίδη και τον πληρώνει 100 ευρώ, λέω εγώ, για να μας λέει ότι ήταν πέναλτι. Ναι. Και προς τιμή του, ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ γελούσε και τον έκανε ρεζίλι. Ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης, ναι. Και ο παλέμαχος του Άρη, ναι. Κιχ δεν έκανε. Μίλησε ο Χαριστέας. Κιχ δεν έκανε. Το βλέπεις, βλέπω το κανάλι του Πρόεδρου. Το, χθες το είχα διάθεση να δω. Χθες είχα. Χθες το είχα διάθεση να δω. Όπως και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ναι. Έτσι, πολλές φορές διεθνής εθνικής και άσος της ΑΕΚ, είπε ότι είναι καθαρό πέναλτι. Ωραία. Δεν είπε καθαρό, είπε ότι εγώ βλέπω πέναλτι. Και είπε σήμερα ο Σπυρόπουλος, γιατί άκουγα. Είπε ότι δεν είναι. Ο Σπυρόπουλος είπε ότι δεν είναι. Ο Σπυρόπουλος είπε ότι τρελαίνε το Κατσουράνης. Ναι. Να πηγαίνει κόντρα τον Τάσο Κάκο. Α, ωραία. Άρα είπε κάτι για τον πάει κόντρα. Πάντως να ξέρει ο κύριος Κατσουράνης, ναι. Να ξέρει ότι είναι τόσο ανεπιθύμητος, ναι. Πλέον. Γιατί, Τάσο? Στη Θεσσαλονίκη, όσο είναι και ο Πρωθυπουργός. Τάσο, εντάξει. Το Σιώπη μου είπε τον αλλάξαμε τέτοιο. Γιατί τον. Το Σιώπη είπε σε έπαιξε. Δεν έπαιξε τον Πάκο. Δεν έχει σχέση. Γιατί δεν έχει σχέση. Πρώην έπαιξε πέρα από τον Πάκο. Γιατί ήταν επιθυμητό. Επειδή είπε την άποψη του Τάσο. Τι συγκρίνει. Έτσι συγκρίνει. Ένα ποδοσφαιριστή είναι ενεργεία του Άρη. Ακόμη χειρότερο που είναι η ενεργεία. Να ολοκληρώσω. Δεν μπορεί να πάει κατά τη ΠΑΕ. Να ολοκληρώσω. Ναι. Συγκρίνει ένα ποδοσφαιριστή είναι ενεργεία του Άρη. Βέβαια. Που είχε την ευθυξία και βγήκε και είπε έκανα πέναλτι με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει φύγει από τον Πάκο εδώ και 3 χρόνια. Όχι βέβαια. Χειρότερο είναι του Σιώπη. Και έχει κρεμάσει τα παπούτσια. Χειρότερο. Δηλαδή με το ζόρι να πει Τάσο. Καταρχήν, πώς το λένε, ο Κατσουράνης να πει με το ζόρι ότι ήταν. Αυτό είναι μπούμεραγκ τώρα που είπες και θα σου εξηγήσω γιατί. Για εξήγησε μου. Αυτό τον κύριο που λες. Τον Κατσουράνη, αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι. Άσυτη ήταν. Ο οποίος και ο Γκάλης έπαιζε στον Άρη και τέλειωσε στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι ανεπιθύμητος πλέον όσο και ο πρωθυπουργός της χώρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τον πληρώνει το κανάλι του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Και επειδή τον πληρώνει, τι να λέει κάτι που δεν το κάνει. Το Σιώπη ποιος τον πληρώνει. Το Σιώπη ποιος τον πληρώνει. Το είπες μόνος σου. Το Σιώπη ποιος τον πληρώνει. Άρα λοιπόν υπάρχει αντικειμενικότητα και δεν υπάρχει χαρτάκι στο συγκεκριμένο κανάλι. Με αυτό που έγινε. Το Σιώπη ποιος τον πληρώνει, το Σιώπη, ο Άρης. Και τότε γιατί να πει κατά του Άρη ο Σιώπης. Γιατί ήταν ειλικρινής. Ενώ. Α, ο Σιώπης ήταν ειλικρινής. Πώς το λένε περίπου, ο Κατσουράνης δεν ήταν. Ο Κατσουράνης είναι παίκτης μου τώρα. Δεν είναι ακόμη χειρότερο. Καλά, αρέσει Ζάχο τώρα, σε ακούγει ο κόσμος. Εμένα δηλαδή είναι γελίο αυτό που λες. Ωραία, εντάξει, ας τον κόσμο να κρίνει. Μα φυσικά λοιπόν, κρίνει ο κόσμος. Δηλαδή κρίνει τα λεγόμενα ενός ποδοσφαιριστή που παίζει τώρα στον Άρη. Όχι. Με ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε ένα τηλεοπτικό Όχι. πάνελ λέω, και δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟ. Και έχει φάει και πόρτα από τον ΠΑΟ. Λέω που σε πείραξε. Να το ξέρει ότι έχει φάει και βγάζει πικρία. Και λάθος να έκανε, λάθος να πούμε ότι έκανε, είναι η άποψή του. Γιατί σε πείραξε. Και είναι ανεπιθύμητο ο Κατσουράνης. Ωραία. Λοιπόν. Ένα ακόμη που είπες. Λες βγήκε ένας στο Βιερίνια πάλι το. Βγήκε ένας στο Βιερίνια, δηλαδή ισοσκελής του Βιερίνια, ένα πεντακάθαρο πέναλτι ισοσκελής με αυτά. Εγώ να πω αμφισβητούμενα. Να πω αμφισβητούμενα, μην πω ότι δεν είναι του μπίσεσμα. Ισοσκελίζεις αυτές τις φάσεις με αυτήνα. Γιατί δεν βγήκε κάποιος από τον Άρη να πει ότι είναι offside. Βγήκε ένας από τον Άρη να πει ότι είναι offside. Ωραία. Είδες πουθενά σε κάποιο αργιανίδικο ΜΜΕ σε κάποια εκπομπή του Άρη να πούνε ότι είναι offside. Συγκρίνεις το χέρι του τέτοιου με μια φάση που είναι οριακή και δεν ξέρουμε αν είναι. Συγκρίνω την αποδοχή παράβασης. Ωραία. Λέω. Συγκρίνω λέω την εγώ. Οτροπία και την ευθυξία και την αξιοπρέπεια. Μα δεν μπορούσε. Τι ευθυξία είναι. Των δύο συλλόγων. Να πει ο Βιερίνη ότι δεν είναι πέναλτι. Στη μία περίπτωση. Ρε φίλε. Ναι, γιατί ο Άρης μπορεί να πει ότι αυτό δεν είναι offside. Φυσικά οριακό είναι. Τι είναι. Φυσικά. Ρε, είναι ή δεν είναι. Είναι το παπούτσι του offside. Δηλαδή, αν σου κάσω εγώ μια σφαίρα τώρα στο κεφάλι, θα σου πω. Ωραία. Σου έσκασα μία, δεν σου έσκασα πέντε, είναι οριακό. Ωραία. Υπάρχει ο λίγο έγκυο. Όχι, βέβαια δεν υπάρχει ο λίγο έγκυο. Αλλά τη φωτογραφία δεν τη δέχεσαι εσύ. Ενώ με στο Βόλο μου λες έγινε πέναλτι πριν. Εδώ τη φωτογραφία πιθανώς να είναι μοντάζ. Να είναι η φωτογραφία Άραστε. Που τον έπιασε κεφαλοκλείδωμα ο Κρέσπο. Πρέπει να είναι μοντάζ. Ζάχο, καταρχήν αυτό εδώ. Ναι, τι είναι αυτό. Είναι από τις διαμάχες που γίνονται για να πάρουν καλύτερες θέσεις στη φάση του γκολ. Ένα σου λέω. Καλά, στις διαμάχες μπορεί να το κάνει κεφαλοκλείδωμα. Στη φάση του γκολ. Στη φάση του γκολ. Πού είναι η φάση του γκολ. Για βάλτε τη φωτογραφία να τη δούμε. Να το είναι και από πίσω είναι τέτοιο. Περίμενε. Από πίσω είναι ο Βέλετ. Να το. Περίμενε να σου δείξουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, εδώ την έχω πιο τέτοια. Ναι. Από πίσω είναι ο Βέλετ. Την έχω και σε μεγάλη τέτοια. Από πίσω είναι ο Βέλετ. Ποιο είναι που τον μαρκάρει. Ο Κρέσπο. Ποιον που τον μαρκάρει ο Κρέσπο. Την κοινή είναι. Την κοινή είναι. Την κοινή είναι. Και τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, δεν είναι πέναλτι. Τι είναι αυτό, ρε, το πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Φίλε, αυτό είναι στη διεκδίκηση θέσεων που πάνε να πάρουν. Α, στη διεκδίκηση μπορεί να το κάνει κεφαλοκλείδωμα. Εντάξει. Γιατί εσύ δεν βλέπει ότι στη διεκδίκηση θέσεων αγκαλιάζονται. Ωραία. Άμα είναι μέσα στο Χαριλάο. Μέσα στο Χαριλάο εγώ τότε. Το πρώτο ματς του πρωταθλήματος έπρεπε να πάρω 15 πέναλτι. Αμα ήταν λοιπόν, δεν έπρεπε. Όχι.
Όχι. Όχι. Α, φίλτατε, βάλε και το τελευταίο, γιατί μια που είπαμε για το Σιώπη και βάζαμε την έβαλα, εγώ μία φορά θα ακουστεί, δεν ακουστεί περισσότερο. 500 δεν, δεν χρειάζεται, μία φορά αρκεί. Όταν ακούγεται μία είναι σαν να ακούσει και 500. Γιατί για το Σιώπη τον αλλάξαμε την γνώμη. Βάλε ρε, να σου πω κάτι, lower δεν έχω ρε φίλε, αλλά my name is Ζάχος, your name is Βασίλης και dinner και, και cut και κάποιες λέξεις αγγλικές ξέρω. Βάλε να ακούσουμε ρε τι είπε ο μεγάλος ο Ακπομπ. Και να δούμε τι μετέφρασε. Firstly, I'm only going to speak about the positives from today, which is we didn't lose and we kept fighting until the end. The main thing for the team is to stay positive. Βάλε μετά να ακούσουμε. Έχει lower η μεταφράστρια. Μετάφραση δεν έχουμε, μη φοβάσαι. Δεν είπε, είπε ο Ακπομπ, να πούμε λέει για τα θετικά, είναι ότι δεν χάσαμε λέει από τον Άρη και ότι παίξαμε, μαχόμασταν μέχρι το τέλος. Αυτά είπε ο Ακπομπ. Ο Ακπομπ, η μετάφραση άστο. Είναι χαμένη στη μετάφραση. Το έχει δει το έργο. Δεν το έχει δει. Μην το δει, είναι φόλα. Τι είπε ο Ακπομπ. Φόλα. Να μιλήσουμε λέει για τα θετικά. Mm. Είναι λέει το θετικό ότι δεν χάσαμε από τον Άρη. Ξαναβάλω το άμα είναι. Γιατί κακό είναι αυτό που είπε. Σημαίνει ότι ήταν πολύ καλύτερο ο Άρης. Τι σημαίνει. Τι είπαμε εμείς ότι ήταν καλύτερο ο Πάοκ. Όχι φίλε, η μετάφραση τη τέτοια τη μεταφράστρια ήταν. Το πέρασε από πάνω. Ναι, τίποτα. Τι θες να αποδείξω. Τίποτα. Λέω ότι μετάφραση. Προφανώς η κοπέλα μπορεί να μην έχει lower. Καταρχήν δεν παρενεύει κανείς στις δηλώσεις του ΑΚΠΟΜ. Ούτε, πάλι μπούμεραγκ θα στο γυρίσει. Πάλι μπούμεραγκ. Ναι. Τη μετάφραση βάλε να ακούσουμε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Δεν την έχει. Την είπε τη μετάφραση, δεν την είπε εσύ. Όχι, τη μετάφραση μεταφράστηκε. Αυτό που είπε εσύ, ρε φίλε, δεν ισχύει. Ναι. Κρατάμε αυτό. Άστο αυτό, λοιπόν. Ναι. Κρατάμε αυτό. Ναι. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Ναι. Δεν το δέχομαι. Εγώ ακόμη το είπε, δεν το λέω εγώ. Ρε, αγόρι μου καλό. Ναι. Το κρατάμε. Ναι. Αυτό ισχύει. Ό,τι ναι. είπε ο ακόμη. Ναι. Έτσι. Κάποια αγγλικά ξέρουμε. Ναι. Μπράβο. Σωστά. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Είδε κανέναν από τον ΠΑΟΚ να παρεύει στι δηλώσει του ακόμη. Μα on camera τη είπε. Φίλε. Ρωτάω. Ναι. Όχι, μεταφράστρια λέω. Ρωτάω. Τη μεταφράστρια φίλε. Χέστη μεταφράστρια. Πώς τη χέστη είναι φίλε. Χέστη μεταφράστρια. Η μεταφράστρια μεταφράζει. Στον αέρα είναι. Εσύ. Και το πέρασε από πάνω. Ωραία. Στο Σιώπη δεν χρειάστηκε μεταφράστη. Α, δεν χρειάστηκε. Μεταφραστής. Ναι. Το είπε κατευθείαν έκανα πέρα. Ωραία. Σου λέω δέχομαι αυτό που είπε ο Ακπομπ. Παρενεύει κανείς στα λεγόμενα του Ακπομπ. Παρενεύει μεταφράστρια. Από τον ΠΑΟΚ δεν παρενεύει κανένας. Η μεταφράστρια παρενεύει. Ανέρεσε ο Ακπομπ την άλλη μέρα αυτά που είπε. Γιατί να αναιρέσει. Ρωτάω. Όχι, δεν ξέρω, τελειώσα. Μπορεί να το αναιρέσει. Άλλη μία απόδειξη, τι απόδειξη? Για το ηθικό της για το ηθικό που υπάρχει και την οτροπία που υπάρχει ναι. από τη μία ομάδα ναι. και από την άλλη. Ναι. Εντάξει, πες μου ένα λοιπόν εσύ από τον Άρη που βγήκε και είπε χθες ότι το κόλλο είναι offside. Η μεταφράστρια είναι τέτοια, υπάλληλος του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν παίρνουν έξω από την ντούμπα και την βάλανε. Ωραία. Μεταφράστρια είναι του νομίζω ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι για το θέμα του ΑΚΠΟΜ σε απάντησε. Ωραία, με απάντησε. Δεν παρενεύει κανείς, δεν παραφράστηκαν οι δηλώσεις. Όχι, παραφράστηκαν οι δηλώσεις. Η μεταφράστρια δεν το είπε. Αγόρι μου, ο Σιώπης την άλλη μέρα λέει, βγήκε και είπε, έκανα λάθος. Φίλε, εγώ δεν σου είπα ότι τον είπε. Και έκανε καινούργιες δηλώσεις. Εγώ δεν είπα ότι. Είδες κάτι τέτοιο από τον Ακπομπ. Εγώ δεν είπα ότι πήρε εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο η διοίκηση του ΠΑΟΚ και είπε μεταφράστρια, μην το μεταφράζεις. Λέω από μόνη της η μεταφράστρια θεώρησε καλό να μην το μεταφράσει. Θυμάσαι την αντίδρασή σου. Αν δεν είναι αυτή η λογοκρισία, ποια είναι. Όταν έβαλα το ηχητικό με τον Σιώπη. Το και γελάω. Ναι. Θυμάσαι την αντίδρασή σου. Μια χαρά, βέβαια. Βγήκε έξω, χτυπιώσουν. Να το βγάλω και τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο. Yeah. Δεν έγινε τίποτα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ δημοκρατικό, ένα πάρα πολύ δημοκρατικό σωματείο το οποίο εκπέμπει σοβαρότητα. Το οποίο εκπέμπει. Όταν υπάρχει χρήμα, θα υπάρχει και σοβαρότητα. Το οποίο εκπέμπει υγεία, το οποίο είναι πρωτοπόρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα σηκώσει το ελληνικό πρωτάθλημα κατά 80-90% σε επόμενες 5 αγωνιστικές. Ενδεχομένως να πανηγυρίσουμε στο Λευκό Πύργο. Και το double. Πες πότε θα το πανηγύρισα να μην είμαστε Θεσσαλονίκη. Και το double. Οπότε προχωράμε, παιδιά. Ένα άσχημο πραγματικά αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί και για, τους, και για βαθμολογική σημασία. Εγώ σας είπα, αν θυμάστε, δεν ήμουν τόσο αισιόδοξο για 4 και 5-0. Σας είπα 0-2-0. Μισό 0 με νοιάζει 3 βαθμούς να πάρει. Αλήθεια. Αυτό είχα πει. Έτσι. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει παρακάτω. Έχει τη δυναμική, έχει την ποιότητα και ο Άρης. Πολύ σωστά. Έχει τη δυναμική και την ποιότητα να ανατρέπει αυτό το αρνητικό κλίμα, γιατί όπως και να το κάνεις είναι αρνητικό τη δεδομένη στιγμή το κλίμα μετά την ισοπαλία. Στον ΠΑΟΚ, βέβαια. Μετά την ισοπαλία που έφερε με τον Άρη. Εντάξει, γιατί αίτητος είναι, γιατί να είναι αρνητικό. Γιατί ρε φίλε, έπρεπε να το πάρεις αυτό το μάτς. Για πολλούς βαθμολογικά παραπάνω. Λοιπόν, ντέρμπι. Εντάξει, το λες και ντέρμπι. Με 24 βαθμούς διαφορά. Καλά. Είναι ντέρμπι της πόλης, ναι. Και ο Άρης, κυριολεκτικά είναι ντέρμπι της πόλης, όπως με την ονομασία όπως και να είναι. Έτσι, αλλά με 24 βαθμούς διαφορά.
Δηλαδή, 24 βαθμούς. Αν, αν ήταν η Manchester United, ναι, πρώτη και η Liverpool 24 βαθμούς πίσω, θα ήταν πάλι derby, derby, αλλά... Πάντα είναι derby Manchester, ναι, Liverpool, ναι. Και φάνηκε και προχθές αυτό, που ενώ η Liverpool, ναι, 0-0 έληξε, ναι. Βέβαια ήταν, okay, match σούπα, από δεν το είδα, okay. Ήταν match σούπα. Τέλος πάντων, για θα πούμε, λοιπόν, και να πάμε να κάνουμε θα πάμε, ναι, να τελευταίο, και να ανοίξουμε τις γραμμές. Τελευταίο 15 λεπτά, θεωρώ, hey, για να κλείσουμε, hey. Γιατί και αύριο θα τα σχολιάσουμε έτσι. Και αύριο εδώ θα είμαστε και τα απόνερα του ντέρμπι και το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι ο Άρης, επαναλαμβάνω, στα 270 λεπτά που παίξαν με τον ΠΑΟΚ σε τρία παιχνίδια, δεν ήταν στη χειρότερη χειρότερος. Εγώ νομίζω ήταν και στις λεπτομέρειες καλύτερος. Δεν κέρδισε όμως. Αυτό έχει δίκιο ο Τάσος. Δεν κέρδισε κανένα μάτς. Θεωρώ ότι πρέπει πάνω σε αυτή την ομάδα να χτίσει ο Άρης. Τα λάθη του παρελθόντος να μην γίνουν, να χτίσει. Δεν χρειάζονται πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι. 2-3 ενδεκαδάτη και να χτίσει πάνω σε αυτή την ομάδα. Και, έτσι να, και να πληρωθούν αυτοί που υπάρχουν. Και, πολύ σωστό. Να πληρωθούν. Τώρα από ποια μεριά θα πληρωθούν, δεν ξέρω. Μια χαρά. Κατά τα λεγόμενα του κυρίου Αλέξη Κούγια. Γιατί ο Κούγιας είπε ότι τα συμβόλαια των του Άρη τα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Και άλλα είπε ο Κούγιας. Έτσι είπε ο Κούγιας. Και για το γραμμένο είπε. Ναι, και για το γραμμένο. Αλακάρτη, είπε. Αλακάρτη, και για το γραμμένο είπε. Και για το γραμμένο είπε. Έχεις δίκιο. Τη σχέση του με τον Σαββίδη. Ναι, βέβαια. Είπε. Για τη σχέση με τον Σαββίδη, το γραμμένο. Αλλά το τελευταίο που είπε. Να τα αποδείξει όλα. Τα συμβόλαια του Άρη. Τον παιχτό του Άρη τα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ο Κούγιας το είπε, όχι εγώ. Να τα αποδείξει. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρας, Παρασκευή 10-12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Την Τετάρτη να πούμε ότι υπάρχει το match του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 7:30. Οπότε θα είσαι εσύ. Από τις 7 θα είμαι εδώ πέρα μέχρι και τις 10. Ωραία, για ζωντανή περιγραφή του επαναληπτικού match κυπέλου. ΠΑΟΚ Πανιώνιος, εκεί που ο ΠΑΟΚ με 1-0. Περνάει. 23-10-287-38. 69-45-287-38. Κάτι θέλεις να διαβάσεις, και έχουμε φίλους στην αναμονή ήδη. Είπαμε για τα μηνύματα. Οι ντροπαλούλιδες, ναι, και όσοι μας κρυφακούτε, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Όλα τα μηνύματα μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν. Πανηγυρίζει ο Άρης λοιπόν, γιατί πήρε ένα βαθμό με goal offside. Πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ 2 βαθμούς. Πανηγυρίζει ο Πανιώνιος γιατί μπορεί να πέσει το ηθικό του ΠΑΟΚ. Πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός γιατί τραυματίστηκε ο Ελ Καντουρί και μπορεί να μην παίξει την Κυριακή. Πανηγυρίζει η ΑΕΚ γιατί έχει καιρό να πανηγυρίσει. Πανηγυρίζει ο Ηρακλής γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πανηγυρίσει. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Μπράβο ρε ΠΑΟΚάρα, μόνο εσύ μπορείς να κρατάς ψηλά το ηθικό αυτή τη ταλαιπωρημένη χώρα. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Τι το βάλε τον Ηρακλή. Εντάξει τώρα, μην πούμε για αυτού κάτι. Ναι. Μα τον κύριο Ματζιούκη. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βλέπω το τηλεφωνικό κέντρο είναι full. Να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε, εντάξει. Πείτε λίγο... ό,τι γουστάρετε, ναι, ό,τι θέλετε, χωρίς να βρίζετε. Κόσμια. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Εδώ θα αντιπαρατεθούμε, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε. Έτσι. Πάμε. Πάμε, για χαρά. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας, παλικάρια. Γεια σου, φίλε. Όνομά σου, φίλε, άμα θέλεις. Δεν καταλαβαίνω ποιος είμαι. Αυτό το καρτούν είναι τυποδάρικο. BBC, δεν. Γεια σου, ρε Μπίμπι. Γεια σου, Τασούλη. Τασούλη. Γεια σου, Παντελή. Θέλω λίγο να μιλήσω μαζί σου. Ακούω. Λοιπόν, εσύ λες για ένα υποτιθέμενο συλλαλητήριο των Αριανών μετά το Χ στο Ζιντούμπα. Εγώ θα σου θυμίσω ένα συλλαλητήριο το 1988, όταν με Mike Jones κέρδισε στο Μεγάλο Άρη. Εκεί γελούσαν και τα σαλιγκάρια μαζί σας. Είχατε κάνει συλλαλητήριο, μα θυμάσαι, όταν κερδίσει την πρώτη αγωνιστική τον Άρη. Αυτά μόνο εσείς τα έχετε κάνει, φλάκα. Για το μπάσκετ μιλάει. Ναι, για το μπάσκετ μιλάω. Το σπάσιμο του Αίτου το 80 αγώνο του Άρη, παιδί μου. Ναι, κάνατε συλλαλητήριο. Πρόσεξε λίγο, εκεί είχε σπάσει ένα Αίτη του. Και κάνατε συλλαλητήριο που κέρδισε τον Άρη. Είμαστε τεράστια ομάδα. Και το 88, όπως λες, ο Άρης πραγματικά ήταν η τεράστια ομάδα. Ακόμα και για το γαλακτερό κάνατε συλλαλητήριο. Για τον μπάσκετ. Έχετε πρωτοτυπήσει. Για το γαλακτερό κάναμε συλλαλητήριο, ρε φίλε, λογικό είναι για να τον πάρουμε. Άλλο έπρεπε να πεις. Άσε σε πεις πολύ πίσω. Πολύ πίσω πήγες. Κερδίσανε με το πέναλτι του Καράμπελα. 12 το μάτς τελείωσε, βαρούσαν πέναλτι μέχρι τις 1 παρά τι ώρα είχε τελειώσει. Πρόσεξε τώρα τι κάνει ο Μπίμπι. Ναι. Με πα στο 88. Εγώ δεν με πα σε άλλο άθλημα. Έτσι. Εγώ όχι, δεν σε πάω σε άλλο άθλημα. Με πα σε μια περίπτωση που εγώ έσπασα αίτητο σε σένα. Τέτοιες μαργαρίτες, εγώ δεν έχω κάνει αίτητο του. Κάτσε ρε φίλε. Τι δεν μου έχει κάνει μαργαρίτες. Τέτοιες σήμερα... μαργαρίτες σαν και εσάς να κάνετε για γαλακτερούς, για τάκολα και για επειδή κερδίσατε τον Άρη, εγώ τέτοια πράγματα δεν έχω κάνει. Εσύ έχεις κάνει άλλα. Ποτέ δεν έκανα. Έχεις κάνει άλλα. Εγώ όταν σε κέρδισε. Μα έριξε την ομάδα σου, ρε φίλε. Έριξε την ομάδα σου όταν σε κέρδισε ο Ηρακλής με τον game over.
Άλλο αυτό, τι σημασία έχει. Εδώ μιλάμε τώρα, εδώ μιλάμε για συλλαλητήρια, αγόρι μου. Λες ότι έκανα εγώ συλλαλητήριο. Εγώ είμαι λυπημένος γιατί άφησα δύο πόντους στην Τούμπα. Ήμουνα καλύτερος από σένα, ρε Τάσο. Άκουσε λίγο. Τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θέλω λίγο πιο τρία πραγματάκια λίγο. Δεν άφησες δύο πόντους. Πήρες ένα πόντο άδικα. Άδικα. Γιατί, δεν έπρεπε να γιατί, δεν ήμουν καλύτερος από σένα. Καλύτερος ήσουν, αλλά το αποτέλεσμα ήταν 1-0. Λοιπόν, αν δεν έμπαινε, offside, να ολοκληρώσω. Αν δεν έμπαινε το γκολ, που είναι καθαρό offside και το έχετε παραδεχτεί και εσείς, το μάτς ήταν 1-0. Εγώ το παραδέχομαι. Και θα ήταν άδικο το 1-0. Εγώ φιλαράκι το θα ήταν το 1-0 offside. Άδικο. Πρόσεξε που σε μιλάω. Ναι. Έτσι, εγώ το 1-0 να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Βάσει εικόνα του αγώνα. Δεν θα ήταν δίκαιο για τον Άρη. Αλλά μη μου λες ότι σου έκανε τη χάρη ο Νορβηγός, σου έδωσε γκολ δώρο και άφησε δύο βαθμούς. Αυτό λοιπόν, το λες για να τρολάζεις, για να πικάρεις και καταλαβαίνω ότι έχεις ανάγκη από προβολή. Οκ, okay, αλλά ως εκεί να ξέρουμε και τι λέμε. Τι προβολή έχω ανάγκη, εγώ από ποιον είναι γιατί έχω προβολή. Όταν λείπεις, δε φίλε, 5 χρόνια από την πρώτη εθνική και είσαι με 3 υποβασμούς και έχεις 50 χρόνια να πάρεις λοιπόν, τίτλο, λίγο να σου δεν πω, έχεις. Το site που λες, δεν με απαντάς, εγώ παραδέχομαι δεν με ότι ήταν η μύτη από το παπούτσι του Βέλεφ. Δεν ήταν η μύτη, είναι μισό μέτρο. Δεν πήγε κανένας να παραπονεθεί από τους παίκτες σου. Γιατί. Μα δεν πρέπει να πάει, ρε φίλε, τώρα γιατί, πλάκα μου κάνεις, ρε, εσύ, τι δικαιολογίες χαζές είναι αυτές. Ποιος παίκτης δεν πάει, ρε φίλε, αυτή είναι η δουλειά του επόπτη. Άκουσε λίγο, άσε λίγο να μιλήσω ναι. Και πες μου μας όλα μέχρι αυτό που μιλάς. Εσένα από τους παίκτες σου, επειδή κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι η μύτη του Βέλεφ ήταν offside, κανείς δεν πήρε χαμπάρι και περιμένεις ο παίκτης του Άρη να δει και να πει ήταν offside. Πού θα το βλέπει ο παίκτης του Άρη? Εδώ εσύ δεν βγήκε να πει στην offside. Πήγε σπίτι, το έδειξε τηλεόραση. Και κανείς στο γήπεδο. Να απαντήσω. Ναι, πες μου. Δεν έχω εγώ απέτηση από τον παίκτη του ΠΑΟΚ να ανακαλύψει ότι είναι μισό μέτρο ή 10 πόντους offside. Καλά, συγγνώμη. Να ολοκληρώσω, δεν στη διακόψα. Ναι. Πες μου. Ο παίκτης του Άρη. Έχω απέτηση όμως από το διαιτητικό τρίο που έρχονται γιατί δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες διαιτητές να διαιτεύσουν σωστά να το δει. Τη μύτη από τον παπούτσι, δηλαδή ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι μύτη από τον παπούτσι, είναι μισό μέτρο καταρχήν. Κατά δεύτερο. Μισό μέτρο offside. Κατά δεύτερο, να σας απαντήσω και σε αυτό και να πάμε σε επόμενες γραμμές, φίλε μου. Έτσι. Όχι, θέλω λίγο να πω δύο-τρία πραγματάκια, δεν θα με ακρηγορήσω. Ωραία, να απαντήσω, να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Έτσι. Δεν ξέραν οι παίκτες του Άρη μετά που είδα το βίντεο όταν κάναν τις δηλώσεις ότι είναι offside. Γιατί στην ΑΕΚ, στο ίδιο δευτερόλεπτο όταν ο ΠΑΟΚ έβαλε τον γκολ. Φώναζαν ότι είναι offside και το ακύρωσε ο Ποντίκης. Και τι μου λες εσύ τώρα, ότι το ξέρανε στον Άρη ότι ήταν offside? Σε παρακαλώ. Δεν το ξέραμε, ρε φίλε, ούτε εσύ δεν το ήξερες. Ακούγεσαι. Ούτε εσύ δεν το ήξερες. Ακούγεσαι. Δεν μίλησε κανένας για το offside. Είσαι ταραγμένος και δεν ακούς τι σου λέω. Δεν είσαι επικεντρωμένος. Το μυαλό σου είναι αλλού. Τι δεν είμαι επικεντρωμένος, ρε εσύ τώρα. Το μυαλό δηλαδή, σου είναι αλλού. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ήταν οριακό, ήταν πολύ οριακό και δεν κουνήθηκε φίλο. Αγόρι μου, είναι offside ή δεν είναι? Ναι, είναι offside, το παραδέχομαι, ρε φίλε. Τελειώσαμε. Δεν μου λες. Πού διαφωνείς λοιπόν στα λεγόμενά μου, ότι ο Άρης ήταν καλύτερος και ισοφάρισε με goal offside? Δεν μου λες, στο πρώτο 25-30 λεπτό που ήμουν πολύ καλύτερος, έπρεπε να φας δύο κίτρινες κάρτες, ναι ή όχι? Όχι. Γιατί? Όχι. Όχι, γιατί, πού? Θες να το δούμε, πού? Θες να το δούμε, πού? Με μπίσες βαρ και με μάτος. Τι λέτε? Καθαρές κίτρινες. Εσύ έπρεπε να φας τρεις τότε και να παίξεις και με 10 με τον Ζανακάκη τη δεύτερη. Στο 45 λεπτό. Που έφαγα εγώ ήταν. Γιατί το μάτσι τελειώνει στο 25 λεπτό. Ήταν δικαιολογημένο από τον Τζανακάκη. Έτσι, εσύ έπρεπε ήδη να έχεις φάει δύο κίτρινες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα με τον Ολυμπιακό που έχετε φαγωθεί όλοι οι συμπολίτες. Δεν μου λες, ρε φίλε, εσύ όταν εγώ έπεφτα κατηγορία, μου χάρισες κανένα βαθμό? Όταν πήγε ο Ζουράρης εκεί με τη θύρα 4 στο τέτοιο. Όταν πήγε στον Απόλλων Καλαμαριάς, να μην και κρέμασε πανί για να πέσει ο Άρης. Εσύ με γλίτωσες. Γιατί να με δώσεις κανένα βαθμό στην Τούπα? Όχι, δεν θα σε γλιτώσω, ρε φίλε, και άμα θα σε εγώ γιατί ρε φίλε, να μην παίξω στην Τούπα ή να μην χάσω από τον Ολυμπιακό. Αγόρι μου γλυκό, καλά έκανες. Χάσει και από τον Ολυμπιακό. Συνεταιράκια είστε. Γιατί τρελαίνεστε? Έχετε απέτηση εσείς? Δεν τρελαίνεστε. Εσένα σε πειράζει γιατί στο λέμε? Περίμενε, δεν με πειράζει καθόλου γιατί έχετε κάνει χειρότερα, αρέσει. Το βλέπω. Έχετε κάνει χειρότερα γιατί βαρούσε βόλες ο Πρέλεπιτς και ρωτούσε τον ύπνο της να κάνει. Άντε πάλι στον μπάσκετ. Καλά. Ρε φίλε, μιλάμε για. Εσύ μιλάς τώρα που πήγε ο Ιωαννίδης στη σημαία σου και ο Γκάλης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Άσε μας, ρε, εγώ δεν έκανα. Άσε εγώ δεν έκανα μεταγραφή Λίμπρεξ, φιλάθλη. Άσε BBC τώρα. Εγώ δεν έκανα μεταγραφή Λίμπρεξ, δεν έκανα εγώ. Δεν έκανε Αβραάμ Παπαδόπουλο έκανε. Και ο Φασούλας. Και ο Φασούλας. Εγώ δεν έκανα μεταγραφή. Αβραάμ Παπαδόπουλο έκανε. Τα ξεχνά.
Και δύο φορές Αναστόπουλο πήρες. Και καμιά δεκαριά δεν ακούσε. Και είπες καμιά δεκαριά δεν ακούσε. Ο Αβραάμ τι είναι προπονητής, είναι. Ξέρω εγώ. Γιατί είπες για Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης έφυγε ελεύθερος. Mm. Εσύ έδωσες τον προπονητή στον Ολυμπιακό όμως, φιλαράκι. Να, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Έτσι δεν είναι. Έγινε επιπισίδη, γεια σου. Άντε, πάει. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, να πω κάτι. Δεν θα κάνει συζήτηση. Όχι, όχι. Θα κάνει συζήτηση, αλλά να μην προσπαθεί ο ένας να κάνει. Δεν θα συμφωνεί. Λέει ο ένας ο ένα, πάντα άλλο τελειώνει. Να το κλείσουμε, αφήγουμε τότε. Όχι, ρε, εσύ, δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω, μην προσπαθεί ούτε ο BBC ας πούμε, να επιβάλλει την άποψή του. Ούτε. Λες εσύ, λέει και κρίνει ο κόσμος. Υπάρχουν επιχειρήματα. Εντάξει, και από την πλευρά μου και από την πλευρά των φίλων των ακροατών. Και κρίνει ο κόσμος. Πολύ σωστά. Λες εσύ, λες ας, μα, αυτό άσπρο. Λέει ο άλλος μαύρο, τελείωσε. Ο κόσμος κρίνει. Σωστά μιλάς. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Μην προσπαθεί ο ένας να επιβάλλει την άποψη στον άλλο. Τελείωσε. Πάμε στον επόμενο. Μη φτύνεις. Εγώ έφτισα, βρε καρτούν. Εγώ έφτισα, ρε. Πάμε, αδερφέ, καλησπέρα. Θα με κάνεις και μακουκούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε, μα θες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης. Καλή εβδομάδα, όντως. Και όλα γερή να είμαστε. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Γεια σου, Μάκη. Αριανός είμαι. Γεια σου, Μάκη. Τρέγια μου. Άκουγορη μου, το κανονικά έτσι πως ήταν το παιχνίδι, για μένα ήταν ισοπαλία το δίκαιο αποτέλεσμα. Δίκαιο είναι, ισοπαλία. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστά είναι. Αυτό λέω για μένα. Το πιο δίκαιο ήταν το δίκαιο, γιατί και ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία φάση. Ο Πάοκ είχε ένα σουτ και δύο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι ήταν κέντρο, δυνατό. Ήταν ένταση μέχρι τη μεγάλη περιοχή του ενός και μέχρι τη μεγάλη περιοχή του αλλουνού. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που θα έλεγα εγώ προσωπικά θα ήταν χει. Τώρα, για το goal to offside που λες εσύ, συμφωνώ, αλλά τέτοια είδους offside, γενικά μιλάω και ειλικρινά στο λέω μέσα από τα βάση της καρδιάς μου, το όταν είναι μισό, το ελάχιστο δηλαδή μπορεί να είναι ελάχιστο, πρέπει να πηγαίνει υπέρ του επιτιθέμενου. Ασχέτως τώρα αν είναι offside, ok, αλλά είναι... Στο όριο, τα λέμε, έπρεπε να είναι κανονικά. Φίλε, είναι οριακό, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι παράβαση. Όπως, ναι, όπως μισό, άμα δεις καλά τη φάση του κυπέλου που λέτε ότι ο Πάουκ πήρε το κύπελο με τον Ενρίκε, ο Ενρίκε δεν είναι 5 μέτρα που έλεγε ο Μπουγκάτσας. Όχι, ήταν μισό μέτρο. Είναι πιο εμφανής η θέση του offside, ναι, από τον Ενρίκε, αλλά δεν είναι μεγάλη απόσταση. Συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβες. Αλλά εγώ δεν κοιτάω τώρα τα παιχνίδια να μιλήσουμε για το χθεσινό. Αλλά είναι offside, είναι παράβαση. Δηλαδή, εγώ. Δηλαδή, αν να σου πω κάτι, αδερφέ. Αν έρθει τώρα η ΑΕΚ και σε ισοφαρίσει ή χάσει στο 85 με τέτοιο γκολ, δεν θα πει offside. Κοίταξε, εγώ θα σου μιλήσω ειλικρινά, Τρέγια. Ναι. Σου μιλάω εντύμως και όχι οπαδικά, ειλικρινά, ναι, στο λέω. Τέτοιου είδους γκολ και από τον Πάοκ να τρώγα και οπουδήποτε, όχι επειδή τώρα το απαλλάχθες εγώ, ειλικρινά στο λέω, επειδή δεν το κατάλαβα σε πρώτη φάση και μετά το κατάλαβα. Ούτε εγώ το κατάλαβα, φίλε, για να είμαι ειλικρινής. Και εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν το κατάλαβα. Ναι. Το offside. Τώρα, αν ήταν μισό μέτρο ή ήταν όλο το σώμα προς τα έξω, συμφωνώ, ναι και οκ. Επειδή όμως θεωρώ ότι η βάση του νόμου είναι offside, τελείως. Αλλά θεωρώ ότι θα κάποια στιγμή ο κανονισμός σε τέτοιου είδους για όλες τις ομάδες θα πρέπει να είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Μάκη, είπαμε έτσι. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Υπέρ του επιτιθέμενου, ναι, μαζί, ναι, σου. Αλλά αυτό. Γι' αυτό ζητάει VAR ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ναι, να γίνει αν υπήρχε VAR, ο ΠΑΟΚ πέρσι θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Μαζί σου, ρε φίλε. Ίσως να μην έπαιρνε ένα κύπελο με τον Ερίκε. Εντάξει. Και, φέτος, πίστεψέ με, θα είχε παραπάνω από 5 βαθμούς συν. Το μίνιμουμ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή εγώ ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό, ναι, αλλά επειδή πάμε πέρσι και επειδή πόνεσε πέρσι ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα που έγινε με την ΑΕΚ, εγώ θα σου πω το εξής. Από τη στιγμή, τη δική μου άποψη θα σου πω, ναι, ίδιο γκολ ακύρωσε στην Τρίπολη υπέρ του ΠΑΟΚ, που έκανε κίνηση αν θυμάστε το προηγούμενο παιχνίδι που είχατε παίξει με την Τρίπολη, είχε ακυρώσει τέτοιο κόστος. Το 0-3. Όχι, το 3-2 που χάσατε. Πέρσι το 90. Πέρσι είχες βάλει γκολ, είχες, ναι, βάλει γκολ, ναι, και το ακύρωσε, ναι, ίδια περίπτωση. Έχασε όμως ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο ΠΑΟΚ 3-2. Α, μπράβο. Το 90 φεύγα. Ναι. Κοίταξε. Εγώ θέλω να πω όμως αυτό που είπε ο Τσέσκου. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που ο επόπτης έφυγε στη σέντρα. Έφυγες, έδωσε το δικαίωμα σε όλο τον κόσμο να είναι γκολ. Τελείωσε. Άρα λοιπόν και το γκολ του ΠΑΟΚ πέρσι με Κομίνη και Ποντίκη, κατά την άποψή σου είναι γκολ. Ναι, γιατί, πρόσεξε. Άρα μου το κλέψα το πρωτάθλημα πέρσι. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν σου πάντα. Εγώ κοίταξε, αν ο διαιτητής, ο επόπτης έμενε ακίνητος, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν θα μείνει. Ήταν ακίνητος. Από τη στιγμή που πήγε στη σέντρα διαιτητής και επόπτης, έπρεπε να κατοχυρωθεί γκολ. Τελείωσε.
Τέλος, μπρος, πίσω και χριστιανοβάσματα δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που ο επόπτης φεύγει για γκολ, είναι γκολ. Τέλος. Αν έμενε στην ορθή του θέση και έδινε, σήκωνε τη σημαία, σε πληροφορώ, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Μάκη, σε ευχαριστούμε φίλε για την επικοινωνία σου. Και χίλια συγγνώμη, ναι, μόνο αυτό. Ναι. Τώρα ξέχασα τι να πω. Τέλος πάντων, να είστε καλά, παιδιά. Να πάρε και πέσω. Και αύριο εδώ θα είμαστε, Μάκη. Καλή δύναμη, παιδιά. Γεια σου, όλα καλά, να είστε γερό. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Θέλω καταρχάς να πω το εξής, ότι αυτό που έκανε ο πλάγιος, ο επόπτης, ήταν να δώσει offside σε μια φάση που δεν ήταν offside. Στο παίκτης πρώτο ημίχρονο, ο Ελκαντουρί. Και να μην δώσει offside σε αυτή τη φάση που ήταν στημένο. Ο επόπτης ήταν στάνταρ στη θέση που έπρεπε να ήταν, δεν θα έτρεχε να προφτάσει. Και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα από την αντίθετη μεριά. Εντάξει, φιλάρετε, είναι ωριακό, είναι δύσκολη φάση, αλλά είναι offside, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά δεν το ήταν είδαμε, όμως... Το είδαμε, δηλαδή με την πρώτη φάση που είδαμε επανάληψη, είναι αμέσως όλοι φώναξαν offside. Δεν στα ήταν και στην κίνηση ο επόπτης. Ήταν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι, γιατί ήταν χτύπημα φάουλ. Αλλά αυτό όμως που θέλω να πω κυρίως, αν ο Άρης κερδίσει ΑΕΚ και Ολυμπιακό και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, τότε όλα είναι μια χαρά και για τους δύο, έτσι δεν είναι? Εσύ πιστεύεις ότι ο Άρης θα κερδίσει τον Ολυμπιακό τώρα? Ναι, εκεί είναι το θέμα. Μήπως βλέπεις πολλά Western? Ο Άρης θα... Εδώ θέλω να καταλήξω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ένας να συνεισφέρει στον άλλο και να έχουν και οι δύο θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θέλω να κερδίσει ο Άρης την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και ο Άρης πρέπει να θέλει να κερδίσει ο Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Ή κάνω λάθος? Φυσικά και θέλει ο Άρης, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι 3 πόντους πίσω από τον Άρη. Τώρα παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αν ο Άρης χάσει από την ΑΕΚ και κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, τον πιάνει στην πέμπτη θέση. Και σε περίπτωση που κερδίσει και τον Ατρόμητο, που είναι ακόμα πιο καλύτερο για τον Άρη, τότε η ανατροπή στη βαθμολογία θα είναι τεράστια. Έτσι. Άρα σε αυτή την περίπτωση, για πρώτη φορά ίσως, θα έπρεπε και οι δύο να θέλουμε νίκες για τις ομάδες που δεν μας αρέσουν, ας το πούμε. Τώρα μην με βάζεις το τρυπάκι αυτό, γιατί δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Θα, ήταν, θα γινόταν αυτό, θα μπορούσε να γίνει, αν τέλος πάντων και οι δύο οι ομάδες παίζανε για τη φανέλα τους. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι, και το τελευταίο είναι σε σχέση με τον Χαριστέα, ο οποίος βγήκε στο Όπεν εκεί και μίλησε και είπε, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά την ομάδα του Άρη, θέλω να σας πω ότι στα 22 παιχνίδια που έχουν παιχτεί μέχρι σήμερα ήταν ο Άρης για πρώτη φορά με τόσα πολλά τρεξίματα. Καταρχάς, κανείς δεν πίστευε ότι θα πάει 90 λεπτά σερί αυτό το τρέξιμο. Αν λοιπόν αυτό που έγινε, που πραγματικά δηλαδή κατάφερε να κάνει όλο αυτό το τρέξιμο 90 λεπτά, συνεχιστεί στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, να είσαι σίγουρος, Αναστάση, ότι υπάρχουν πιθανότητες να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν νομίζω, να δω τον Άρη μέσα στο Καραϊσκάκι να παίξει έτσι. Αν θα παίξει έτσι ο Άρης, έστω και να χάσει, πραγματικά εγώ θα βγάλω καπέλο. Ακριβώς. Και θα αναιρέσω ό,τι έχω πει. Αν δω τέτοιον Άρη που είδα χθες στην Τούμπα να κάνει τέτοιο παθιασμένο μάτς, τέτοιο καλό μάτς, με τόσο μεγάλη όρεξη και πάθος, και μπράβο τους, φίλε, τέτοιες ομάδες θέλω εγώ. Τέτοιες, έτσι, τέτοια πρωταθλήματα θέλω να πάρω. Θα του βγάλω το καπέλο και θα αναιρέσω ό,τι έχω πει για συμμαχίες και αρμάδες του Ολυμπιακού. Παρακαλώ, Ζάχο. Όχι, όχι. Φέρει και στους δύο, αυτό είναι το θέμα. Γεια και χαρά. Γεια σου, να είσαι καλά. Λίγο πριν, γιατί ο Φιλάρετος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που και από τον τρόπο μόνο που μιλάει και από το ηχόχρωμά του είναι καλοπροαίρετος, να πω ότι καλό είναι, αυτά που είπε είναι σωστά, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε και όταν είμαστε αδύναμοι, όχι όταν είμαστε δυνατοί. Σωστό είναι αυτό που είπε, αλλά να πω ότι ο Άρης έχει 5 μάτς στην έδρα του, 3 εκτός. Δεν κρέμεται από κανέναν ο Άρης. Ο Άρης, άμα κάνει αυτό που πρέπει, κάτω από την πέμπτη θέση πρέπει να αυτοκτονήσει για να πέσει. Με βάση και το πρόγραμμα των άλλων. Όχι με βάση μόνο το δικό του πρόγραμμα, γιατί σήμερα κέρδισε τάσο.
πώς το λένε, ο Πανετολικός. Ναι, άμα δεις είναι 4 βαθμούς και μας έχει εκτός. Αλλά ο Πανετολικός έχει ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί. Άμα δεις, γιατί εγώ το τσέκαρα πριν έρθει. Mm. Έχει ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να περάσει τον Άρη. Κοίταξε. Κατάλαβες. Πέμπτος θα βγει ο Άρης με μια πιθανότητα 20-30% να βγει και τέταρτος. Αν παίζεις έτσι που έπαιξες την Τούμπα σε όλα τα μάτς, ναι. Εγώ σου λέω μπορεί να φτάσει και τον Ατρόμητο. Α, για να κλείσουμε και. Ναι. Ο Άρης πραγματικά αυτοκτονεί με βάση. Τις φετινές ομάδες, αν εξαιρέσει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αυτοκτονεί και με αυτή την ΑΕΚ βασικά, αυτοκτονεί που δεν είναι τρίτος. Θα μου πεις τι έγινε άμα έβγαινε τρίτος, σιγά το climb on the line. Δεν είτε τρίτος. Ναι, αυτοκτονεί. Δεν πιστεύω ότι να έχει να ζηλέψει από αυτή την ΑΕΚ τίποτα. Γιατί δεν έχει ανάλογα την κατάταξη των θέσεων. Πώς θα παίξει το καλοκαίρι. Εγκλειτώνει σε ένα γύρο, αλλά. Τι άσχημα είναι. Όχι. Αν δεν πάρει, άμα πάρει κάποιο το κύπελο, είναι αυτό νομίζω που παίρνει την καλή θέση και εγκλειτώνει ένα γύρο. Τέταρτο και πέμπτο παίζουν τρία μάτσα. Πάμε τρει γραμμέ. Πάμε στου φίλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ο Γιάννος από Πειραιά είμαι. Ο Αριστίδης. Γεια σου, Αριστίδη. Έλα, από Θεσσαλονίκη. Α, εδώ πέρα, ναι, θυμάμαι. Γεια σου, Αριστείδη. Τώρα ετοιμάσαι για το Σάββατο, έτσι. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Σάββατο, 7 η ώρα είναι το μάτς, να πούμε. 7, η ΑΕΚ παίζει αύριο κύπελο, έτσι νομίζω. Αύριο παίζει κύπελο με τον Ατρόμητο. Βγήκαν τα εισιτήρια, δεν βγήκαν. Όχι ακόμη νομίζω, δεν νομίζω. Γιατί είπαν τα εισιτήρια στον αέρα, τέλος πάντων. Και αύριο, εντάξει, ψεύω, θα υπάρχει. Αριστείδη, είναι αλήθεια ότι κρεμάστηκε στο παλέτε σπορ φανέλα και γράφει το χ του ΠΑΟΚ. Με την ημερομηνία τη χθεσινή. Ακού να δεις, τρελιά. Κάτι τέτοια βλέπω στο Facebook. Ακού να δεις. Εγώ ήθελα να πω πολλά πράγματα, τέλος πάντων, να μην κρατάω τους γραμμούς. Ναι, ναι. Και τα γειτονάκια, άκου να σου. Να πιάσουμε λίγο τη διαιτησία, τα εντάχει. Εσείς δεν ήσασταν πρώτοι που λέγατε να φέρουμε ξένους διαιτητές. Εσείς. Και το λέμε. Και το λέτε. Και ο Άρης το ζήτησε. Και ο Άρης το ζήτησε. Και βάλε. Ναι, μετέπειτα. Οι πρώτοι που αναφερθήκατε ήσασταν εσείς. Εσείς δεν θέλατε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Όχι, okay, για να ξέρω, ξέρω πώς θα μιλήσεις. Εσείς δεν θέλατε. Θέλαμε. Εγώ προσωπικά θέλω. Άρα και ο ΠΑΟΚ ήθελε περίμενε και ο Άρης ήθελε. Ωραία, περίμενε λίγο. Έλληνες δεν σκάν, Νορβηγοί δεν σκάν, Δανείοι δεν σκάν, Σουαχίλοι δεν σκάν. Έχουμε έναν γαλαξία γειτονάκι, τον Αλφα Κεντάβρου. Να σας φέρουμε από εκεί, ρε παιδιά, άμα δεν θέλετε. Είστε γνωστοί κλαψιάριδες για τη διαιτησία. Παίρνετε πρωτάθλημα, ενδεχομένως να πάρετε και κύπελο. Αριστείτε τον κόλλο, ήταν offside χθες. Ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Κλαίγεστε για τη διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ. Κλαίγεστε για τη διαιτησία. Η δεύτερον, ο Κάκος δεν είπε ότι ήταν πέναλτι. Είπε ενδεχομένως μπορείς να το δώσεις και μπορείς να μην το δώσεις. Την κίτρινη διαφώνηση κάθετα. Έτσι. Θα ξεκαθαρίσουμε. Ο Ντέμις τι είπε. Για τον Κάκο μιλάμε που είναι. Ο Ντέμις τι είπε. Ήταν. Ο Κατζουράνης είπε ότι δεν ήταν. Okay. Εντάξει, αυτή δεν με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω να σε κάνω μια ερώτηση και να κλείσουμε αυτό. Αν ήσουν εσύ ο ΠΑΟΚ και σε έπαιζαν έτσι οι Δανείοι μέσα στην ΑΕΚ, δηλαδή δεν απέβαλε το Λιβάγια και απέβαλε το Ζαμπά, έτρωγες goal offside και συσοφάριζε κάποια άλλη ομάδα στο 85, τι θα έλεγες? Θα έλεγες το ίδιο που λες για την Arsenal Μετεώρων, διαιτητές και τον ΑΕ Τρίτων? Σε ρωτάω κάτι, ρε φίλε. Αλλά εσείς υποτίθεται. Θα ήσουν κλαψιάρης εσύ ή θα ζητούσες το δίκιο? Ναι, γιατί έχει διαφορά, να χάνεις βαθμούς και από ξένους διαιτητές, έτσι. Και όλο τυχαίως όλα τα άσχημα σφυρίγματα να έχουν αφήσει βαθμούς για τον ΠΑΟΚ και να έχουν πάρει οι υπόλοιπες ομάδες. Από το να είσαι κλαψιάρης πραγματικά. Κλαψιάρης, φίλε, ήταν Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Εντάξει, που όπου και αν έπαιζε, έβλεπες οι παίχτες του Ολυμπιακού σε κάθε φάση να διαμαρτύρονται. Ακόμα και όταν κέρδιζαν 3-0. Το ότι δεν κατάφερε να γίνει χαλίφη το αφεντικό σου, το αφεντικό σας, συγγνώμη λίγο. Ναι. Όχι, το σου, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Πες το αλλιώς, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, φίλε, αφεντικά έχουν τα σκυλιά. Μπράβο, ναι, έτσι. Εγώ δεν νιώθω ότι έχω αφεντικό, αν εσύ το νιώθεις. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι. Παρακαλώ. Ο πέτοχος του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να γίνει χαλίφης. Δεν σημαίνει ότι δεν προσπάθησε να γίνει χαλίφης. Μου θυμίζει το μύθο με τον Βασιλιά. Όχι, λάθος κάνεις, φίλε. Δεν είχε κανένα στόχο να γίνει χαλίφης. Γιατί δεν τον ξέρεις προσωπικά τον άνθρωπο ποιος είναι. Εντάξει. Με τις κινήσεις του ποδοσφαιρικά. Δεν μιλάω για επιχειρηματικά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί ρε φίλε, μόνο που λέτε ότι η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει 5 με 6 βαθμούς. Μα δεν καταφέρατε. Μα δεν το καταφέρατε. Αυτό προσπαθώ. Έγινε, Αριστείδη. Δεν το είπαμε εμείς. Άρα καταφέραμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος το είπε. Καταφέραμε να κάνουμε την ΕΠΟ δικιά μας και δεν καταφέραμε να παίρνουμε σφυρίγματα. Ναι, μα αυτό. Έγινε, Αριστείδη. Να είσαι καλά, γουρένα μου. Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι, άντε, πέσω μου γιατί ήθελα πάρα πολλά.
η μεταφράσεις είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, έχει πάρει γράμμη να μην μεταφράζει αυτά που δεν πρέπει. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Όχι, μπορεί να μην, εντάξει, εγώ δεν το υιοθετούμε αυτό. Εγώ λέω άλλαξα, ότι μπορεί τα αγγλικά της να μην είναι τόσο καλά. Πάντως οι δηλώσεις διαβάστηκαν και δεν άλλαξε άποψη ο ΑΚΠΟΜ. Ούτε τον επέβαλε κανείς να την αλλάξει. Εντάξει, Αριστίδη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μ' αρέσει πολύ που κρίνει ο κόσμος στα λεγόμενά μας. Έλα, ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, λίγο μουσική από κάτω, ρε. Έλα, ρε. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Έλα. Ο Γιώργος είμαι, ο ξεκόλλας. Είσαι, ρωτήσαμε τι, της ασφάλειας είμαστε και μας αναφέρεσαι. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια, κέρδισε το στοίχημα, αν θυμάσαι που είχαμε. Α, μαζί το βάλαμε, Γιώργο. Ναι, ένα ποτάκι, ό,τι γουστάρεις. Εντάξει, μια κουακόλα μου, εντάξει. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να πλατιάσω και θέλω να μείνω καθαρά στο ποδοσφαίρι. Τι, πήρες και το χείρε, ξεφτύλα. Όχι, ρε. Τι. Όχι, αν θα σκοράρει ο Άρης. Είχα βάλει, αν θα σκοράρει ο Άρης. Αν θα βάλει το κόλλι, όχι. Δεν πιάνει, αφού offside είναι. θα σας πω λίγο 2-3 πράγματα, γιατί εντάξει, βλέπετε και μπαλίτσα. Λοιπόν, πρώτον, εκτός από το ότι η ομάδα μου είναι καλύτερη στην Ελλάδα, δεν το λέω, το λέει η στατιστική και αριθμή και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε 19 μάτς, 19 νίκες, 3 ισοπαλίες κτλ. Έχουμε από πέρσι 26 συνεχόμενα παιχνίδια που βάζουμε γκολ. Άμα κάτσεις και μετρήσεις και δεις λίγο τα στατιστικά ότι η ομάδα μας κάνει 10 με 12 τελικές και στο χθεσινό το μάτς κάναμε νομίζω 2 ή 3, τα λέει όλα. Είχε μια άσχημη μέρα ο ΠΑΟΚ, βραχικύκλος στο παιχνίδι και εσείς πιάσατε τα βάνη και πήρατε την ισοπαλία και μαγιά σας. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιώργο. Πιάσαμε τα βάνη, ο Άρης έχει 3,5-4 εκατομμύρια μπάτσε και ο Πάκο έχει 30, εντάξει, έχει μια 40, ξέρω 30. Δεν έχει σημασία, Βλάρα, δεν έχει, κάθε, ρε, σοβαρά, κάτσε δε στην Πάγια, δεν έχει σημασία, αν ο ένας έχει... Μα μιλάμε, κάτσε, τώρα μου δίνεις μια πάσα και εγώ θα σου απαντήσω. Όχι, μου λες δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Κάτσε δε στην Bayern, ναι, που έχει κάνει 250 εκατομμύρια ναι, μπάτσε και ναι, που παίζει με τη Φραγκφούρτη και φέρνει τη σοπαλία. Που κάνει 10 τελικές και η Φραγκφούρτη στο 91 και βάζει τον γκολ και λύγει 1-1. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, φίλε. Ναι, είπε η Μπάγκερν κάνει 10 τελικές. Ο Πάουκ δεν έκανε χθες 10. Μια μισή έκανε σε όλο το μάτς. Τι αυτό μου λες. Εντάξει, φίλε, και ο Πάουκ πήγε μέσα στην Τότεναμ και πήρε 0-2 την είχε μέσα στο 12. Πήγε μέσα στη Φενέρμπαξε και την απέκλεισε. Μόνο που ξεχνάς κάτι, το είπα 2 φορές στον προλογό μου. 3 μάτς παίξαμε φέτος και σε κανένα δεν ήσουν καλύτερος. Πώς σε κέρδισε αυτό. Δεν ήσουν καλύτερος, ρε φίλε. Σε ποιος ήσουν καλύτερος. Πες μας. Πες ότι σε αυτό ήμουν καλύτερος, ήμουν καταιγιστικός, σε πάτησα και έπρεπε να σε βάλω, ξέρω εγώ, να κερδίσω. Ποιο ήσουν. Στο Χαριλάου ήμουν πολύ καλύτερος όπως. Καλά, όχι, εντάξει. Στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό και κέρδισε. Μια επισήμανση, παιδιά που μιλάτε και για την. Τι θες ήσουν καλύτερος, ας πούμε, επειδή έδειξε περισσότερο πάθος. Τελικές δεν έχεις. Ούτε εγώ έχω, ούτε εσύ έχεις. Δεν έχεις, δε φίλε. Ακούσουμε τον Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Λίγο να κάνω μια επισήμανση και στους διαιτητές που αναφερθήκατε, παιδιά. Εγώ παρατήρησα ότι σε κάθε αράουτ, για παράδειγμα, ο Λάιτσμαν δεν σφύριζε τίποτα, κοιτούσε τον διαιτητή και μετά ο διαιτητής το έπαιρνε πάνω του. Εγώ είδα πραγματικά έναν Νορβηγό που ήταν για μένα, να σου πω την αλήθεια, λίγο άπειρος. Εκεί στη φάση που μιλάει ο Αναστάσιος για το δεξί μπακ το δικό σας που έχει πάρει νομίζω στα πρώτα 15 λεπτά μια κίτρινη και έχει κάνει 3 σκληρά φάουλ. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να πάρει κίτρινη κάρτα και βλέπεις μετά τον Μπίσεσβαρ που κάνει μια τρίπλα, έτσι, υπάρχει επαφή, εγώ θα πω ότι είναι 50-50 και παίρνει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Δηλαδή φαντάσου ένας κλωτσάει, παίρνει κίτρινη κάρτα, το χαρίζει 2-3 φάσεις και ο άλλος που κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή και πέφτει, παίρνει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Δεν έπεσε, βουτιά έκανε. Γιώργο, να σου πω κάτι. Να σου πω λίγο την άποψή μου. Τώρα καθόμαστε και μιλάμε για ένα οριακό offside, για μια βουτιά του Μπίσεσβαρ και για μια κάρτα που μπορούσε να πάρει ο Τζανακάκης ή για δύο κάρτες που δεν πήρε ο Άρης υπέρ του. Ο ΠΑΟΚ φταίει. Που φάνηκε ο Άρης καλύτερος εχθές. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ο γνωστός ΠΑΟΚ όλες τις χρονιάς και παίζεις με τον Άρη, φίλε, που έπαιξες ένα μάτς πρωταθλήματος στο Χαριλάο, είδες το κέρδισες δύσκολα και σου πήρε χ, ας είχες μισή εντεκάδα τη δεύτερη. Σου πήρε χ όμως, μέσα στο, δηλαδή σου χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου. Ναι. Αντί να μπεις μέσα και να τα δώσεις όλα, μπήκες και ήσουν αγατάκι. Δηλαδή ο Άρης φάνηκε τόσο καλός, γιατί ήταν και πολύ κακός ο ΠΑΟΚ.
Έτσι, είναι η άποψή μου. Εγώ λέω Άρης. Είναι η άποψή μου. Σωστό, ακούσε. Εγώ λέω Άρης ανάγκαστο Μπάουκ να είναι κάτι. Έδειξε ότι είναι διαβασμένος, γιατί πίεσε ψηλά στις γραμμές. Έπαιξε. 90 λεπτά πίεσε ψηλά. Έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Σου πήρε το κέντρο, γιατί μπλόκαρε τα τούσου στο κέντρο. Η μπάλα, μα δεις, δεν παίχτηκε στο κέντρο. Δεν πήρε μπάλια σε ο Μαουρίσιο, ο Σαχόφ και ο Ολιβέιρα. Με αποτέλεσμα να μην πάρει τις απαραίτητες μπάλες και ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι ο κύριος δημιουργός των φάσεών σου. Λίγο, κάτι γι' αυτό λέω μπλόκαρα, για να μιλήσουμε και λίγο για μπαλίτσα. Έτσι. Αύριο θα τα λέγαμε αυτά. Λίγο φάνηκε όταν μπήκε ο αυτός Ολιβέιρα, βέβαια. Τα πρώτα 30 λεπτά του πρώτου ημίχρονου. Χάθηκε. Το πρώτο ημίχρονο με τον Ατρόμητο, μ' ακούτε. Ναι, τώρα εντάξει, ακούγεσαι. Τα πρώτα, λέω, 30 λεπτά μου θύμισαν το μάτς με τον Ατρόμητο, όταν δηλαδή μπλοκαρίστηκε ο Μπίσεσβαρ εκεί με τον κοντό του Άρη που τον πήρε man to man και η μπάλα δεν έβγαινε σωστά μπροστά στην επίθεση. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Ο Μάτους, για παράδειγμα, δεν ανέβηκε ούτε μια φορά. Δηλαδή, εντάξει, όλοι δεν ήταν στην καλή τους μέρα. Πάω για τον Πάτους, πήραν τη σοπαλία, μαγιά τους. Να τους δούμε λίγο στα επόμενα παιχνίδια, άμα δείξουν όντως αυτό το πάθος. Έτσι. Μετά το ξανασυζητάμε. Και το ποτό Ζάχο. Έτσι. Να είσαι καλά, εντάξει. Έλα εσύ από εδώ και έρχεσαι εδώ στο στούντιο. Γεια σου Γιωργάκη. Να μου φιλήσεις την κοράκλα σου. Την κούκλα. Έρχεσαι στο στούντιο και φέρνεις ένα πιτόγυρο. Και φέρνεις ένα πιτόγυρο και είμαστε μια χαρά. Άντε φιλιά. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Το όνομά σου, φίλε μου. Θανάση με λένε. Έχω γίνει σαν τον Ασλαμά λίγο, έτσι. Έλα, Θανάση, πάλι. Είμαι ο παδός του Άρη. Γεια σου, είμαι χαρούμενος, σας πω την αλήθεια, χάρηκα. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, εντάξει, εγώ το πανηγύρισα σαν νίκη, να σου το πω έτσι. Δεν περίμενα ότι, αν και το βλέπα, θεωρούσα άδικο να χάσουμε. Αν το δεις. Αν έχανες θες θα ήταν άδικο πραγματικά. Ναι. Αν θέλουμε να μιλάμε αντικειμενικά, αν θέλουμε να βάλουμε παροπίδες και να μιλάμε κάπως διαφορετικά, εντάξει, πούμε άλλα πράγματα, αλλά θα ήταν άδικο αν είχαν ο Άρης, βάσει της παρουσίας που είχε. Δεν είναι να πάει χαμένο εντελώς, γιατί την έχω ξαναπατήσει πολλές φορές και σε ντέρμπι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, θα μπορούσε να ήταν Έλληνας διαιτής και να δώσει πέναλτι εκεί. Άμα ήταν Έλληνας, πέναλτι θα δίνει. 100%. Πάρτο, με τη μία, πώς είχε δώσει το πέναλτι του Άρη δεύτερο στο Χαριλάου με τον Πάουκ τότε με τον Παναθηναϊκό, που πήγε κατευθείαν στο πέναλτι. Από πριν, αν το θυμάστε. Που πάλι ήταν έτσι κάπως. Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό. Εντάξει, φίλε, γι' αυτό ζητάει ο Πάουκ το ΒΑΡ και δεν θέλει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ο Πάουκ έχει πάρει στηρίγματα, για να λέμε την αλήθεια. Φέτος έχει πάρει αρκετά και ο Πάουκ. Και μερικά φάουλ, άκου λίγο, δεν είναι μόνο τα πέναλτι και τα offside. Είναι και το φάουλ, ας πούμε, που είναι φάουλ και δεν το δίνεις και φεύγεις μέτωπο. Έχει πάρει και τέτοια ψηλά. Τώρα δεν πήρες ούτε ένα στην τούπα. Ήταν όλα ένα προς ένα. Ναι, δηλαδή, αλλά φίλε, αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν έδωσαν βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Αυτά που ήταν κατά του ΠΑΟΚ τους στερήσανε βαθμούς. Εντάξει, ποιο, μόνο αυτό. Με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Αλλά πήρες, άντε πες, πήρες με τον Αστέρα. Με τον Ατρόμητο, το πέναλτι του Λουκαντουρί. Δεν είναι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Δεν θέλω να πω σε αυτό. Απλά εγώ θέλω να σου πω. Δεν θες να πεις, γιατί ενδεχομένως να δεις το αποτέλεσμα και δεν θα είναι καλό. Όχι. Για σένα. Να σου πω κάτι άλλο, πιο ολιστικό. Θα σου μιλήσω πιο ολιστικά. Καταρχήν για το offside θέλω να σου πω ότι αν δεις όλη τη φάση του offside, ο παίχτης του Άρη ξεκινάει με ολόκληρη την ταχύτητά του από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Ναι, αλλά όταν χτυπάει το στημένο ο Ματίγια, αν δεν κάνω λάθος. Όταν χτυπάει είναι το στημένο, και βγαίνει η γραμμή, είναι τη στιγμή που βγαίνει η γραμμή. Έτσι. Αν το δείξεις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν, που πάλι μπορεί να έχει ακουμπήσει την μπάλα με το μητάκι, είναι ένα μέτρα πίσω. Καρντάση μου, είναι δηλαδή, δύσκολο γιατί είναι λίγο. Είναι μισό μέτρο το offside. Έτσι. Λοιπόν, αλλά. Γι' αυτό πληρώθηκε ο Νορβηγός. Και ήρθε από την Νορβηγία να ολοκληρώσω. Γι' αυτό πληρώθηκε ο Νορβηγός για να έρθει, για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αλλιώς θα σου πω και κάτι. Έβαζα και τον ποντίκι μου, με έσφαξε με την ΑΕΚ. Ωραία. Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό δεν είναι σφάξιμο. Καταρχήν να σου πω, άκου παραδείγμα. Δεν είναι σφάξιμο η παραποίηση του αποτελέσματος. Άκου λίγο, ρε φίλε. Το offside, για να καταλάβεις τι είναι το offside. Το offside είναι. Θα μου πεις εμένα τι είναι το offside. Το ξέρεις, αλλά για ποιο λόγο βγήκε ο κανονισμός, θέλω να τα ακούσουμε λίγο. Ναι, αγόρι, εντάξει, συγχωρείτε. Το offside έχει βγει
έχει βγει δηλαδή αυτός ο κανονισμός για το ποδόσφαιρο, για να δυσκολέψει τον γκολ. Εντάξει, δηλαδή να μην κάθεται τρένο στο τέρμα ο επιθετικός, πρέπει να είναι από πίσω. Δεν μου λες, αυτό, αυτό πέρσι με την ΑΕΚ που έβαλε τον γκολ και έχασα πρωτάθλημα εγώ, γιατί δεν το είπες, ρε. Φίλε, να σου πω κάτι. Τι αυτό να μου πεις. Για μένα, ναι? αυτό για μένα ήταν, πώς το λένε, έχασε το πρωτάθλημα, αλλά το πρωτάθλημα δεν το χάσε από αυτό. Α, δεν το χάσε από αυτό. Μείον 3 βαθμούς, ναι. Α, ναι, σοβαρά. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Αν μετρούσε τον γκολ που αρχικά το μέτρησε, δεν θα έμπαινε κανένα Σαββίδης μέσα. Ναι, αν δεν έμπαινε ο Σαββίδης μέσα. Άλλο σε ρωτάω εγώ, άλλο μου λες εσύ. Είναι γκολ. Δεν μπαίνει ο Σαββίδης μέσα. Είναι γκολ ή δεν είναι. Και πάλι διφορούμενη συνέχεια. Άντε πάλι. Ρε φίλο, site είναι, γιατί φοβάσαι να το πεις. Γιατί προηγουμένως έχει πει κάτι άλλο. Α, δεν ξέρω. Για τον γκολ του Άρη. Γι' αυτό φοβάται να το πει. Δεν ξέρω, ήμουν λίγο. Με κατάλαβες τι γκολ του πες γίνεστε. Όχι, 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 φίλε μου. Έγινε το όχι, το είπε μεταξύ σας, αδερφέ, του 40. Αριανός ο φίλος. Ναι, δεν ξέρω, έτσι φαίνεται. Ο Θανάσης είσαι. Πώς έχει. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι, γιατί βγήκα για να σάκω. Ολοκλήρωσα αγορή, έχω άλλες δύο γραμμές. Λοιπόν, περίμενε, να ολοκληρώσω. Καταρχήν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Άσχετο με το offset και το ένα και το άλλο. Έχεις λίγο εικόνα ότι όλη η Ελλάδα είναι ενάντια στο να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Το ξέρεις αυτό. Εγώ ζω στην Αθήνα. Φυσικά. Οι Παναθηναϊκοί υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ενώ υπάρχει ένα κατεστημένο 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια με ένα σάπιο κατεστημένο με Ολυμπιακό να παίρνει διαιτησίες, τα τέτοια, να τον βρίζουν να τον κάνουν και τώρα έχει μια άλλη ομάδα να πάει πω. Να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, αντί ναι. Να τη χειροκροτάνε όλοι ναι, να και να πούνε ναι ρε πούστη, να τα αλλάξουμε αυτό, ναι. Είναι όλοι εναντίον. Ναι. Έχετε δηλαδή μία... Να στο εξηγήσω. Μία... Να εξήγησέ το. Ναι. Ναι. Και ο Πανετολικός... Και ο Ενώ με τον Άρη στο μπάσκετ, ας πούμε, πιο παλιά, με τη Λάρισα όταν πήρε το πρωτάθλημα, ήταν όλοι ναι να το πάρουν. Το θυμάστε ή λέω και ο Πανετολικός, και ο Πανετολικός να είναι πρώτος. Όλοι ναι. Κατά του Πανετολικού θα είναι. Όχι, με τη Λάρισα δεν συνέβη αυτό. Και με τη Λάρισα συνέβη, φίλε. Έτσι ήταν. Δεν συνέβη. Καλά, δεν θυμάσαι όχι, που πήγαν να το κλέψουνε και κέγανε τα. Μιλάμε τώρα. Άντε πάλι. Έβλεπα δεν θυμάσαι που πήγαν να το πάρουν τη Λάρισα και πήγανε και κλείνανε δρόμους και πήγαν και οι παοξίδες και κέγανε λάστιχα. Το ξέχασε. Υπάρχει περίπτωση να παίζει Άρης ΠΑΟΚ και να παίρνει ο Άρης το πρωτάθλημα και να υποστηρίζει ή να παίζει Άρης Ολυμπιακός. Και να παίρνει ο Άρης το πρωτάθλημα και εσύ να υποστηρίζει τον Άρη. Όχι, βέβαια, εντάξει. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Στην Αθήνα έγινε αυτό, ρε φίλε, με τους Παναθηναϊκούς. Όχι από όλους. Υποστηρίζανε Γαύρο και όχι ΠΑΟ. Όχι από όλους. Όχι από όλους. Άντε να είσαι καλά, Θανάση. Πάμε, έγινε, φίλε. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα για τα παιδιά μας. Οι δύο τελευταίοι να πούμε, εντάξει. Ναι, ναι. Έχουμε και αύριο φίλε. Μέρα. Κλείσει γραμμές, ναι. Δύο τελευταίοι. Έλα, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Ανδρέας είμαι. Γεια σου, Ανδρέα. Λοιπόν, ούτε πάω γκίμε, ούτε αρέσει. Άμα θες μας λες και την ομάδα. Εγώ το βλέπω σαν φίλαθλος, εγώ το βλέπω το παιχνίδι σαν παλιός ποδοσφαιριστής. Πρώτη φορά μας. Δεν ξέρω πάκα να άξιζε να πάρει το τρίποντο. Πραγματικά δεν το άξιζε. Ήταν, πιστεύω, λίγος για το παιχνίδι με τον Άρη. Έχεις δίκιο. Ούτε με τον Άρη θα ασχοληθώ με τη διαιτησία, γιατί εντάξει ήταν το κλάσμα δευτερολέπτου, κάποιος μπορεί να του ξεφύγει, κάποιος όχι. Εδώ το είδαμε 2-3 φορές για να δούμε ότι ήταν στο ελάχιστο το πόδι ξεπερνούσε αυτό. Εγώ βλέπω ωραία. Ότι πραγματικά ο Άρης σαν ομάδα έπαιξε πιο δυνατά. Εγώ πιστεύω εδώ και μπρος, παιδιά, οποιοδήποτε παιχνίδι παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός του Παναθηναϊκού, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε παιχνίδι όλοι θα κοιτάνε το κερδίσουν σαν πρωτοπόρο να του κάνουν την πρώτη ήττα. Λογικό αυτό. Ή θα παίξει με τη Λάρισα, είτε με την Ξάνθη στην έδρα του, όλοι θα κοιτάνε γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα τουλάχιστον αυτές τις ομάδες που έχουν σωθεί. Και ειδικά ούτε πιστεύω, θα το πάσει παιχτικά. Και ειδικά ο Παναθηναϊκός που καλό πάει... Καλό είναι αυτό γιατί σε ανοιχτούς χώρους ο ΠΑΟΚ τα παίρνει τα μάτς. Πρόσεξε και με ο... Με το Παναθηναϊκό, επειδή τυχαίνουν να είμαι και μέλος μέσα στο Παναθηναϊκό, ναι. Είναι η μόνη ομάδα, άκουσα προηγουμένως τον φίλο που είπε για τον Ολυμπιακό, εκτός από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, οποιαδήποτε ομάδα, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται Ολυμπιακό. Θες να το πάρει. Θα το πάρει και πιστέψτε με από τώρα στο λέω σημείο στο όνομά μου θα είναι διπλό ημίχρονο διπλό τελικό. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λες. Όχι δεν θα παίξω Παναθηναϊκός γιατί δεν γουστάρουμε τους γάβρους και δεν γουστάρουμε τι να σου εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου φίλε. Εντάξει θυμίσω αυτό που στο λέω τη λέξη. Και εσύ, και εσύ όμως λίγο Ανδρέα να λάβεις υπόψη σου ότι έχεις 3 βαθμούς από τον Άρη και αν δεν βγεις φέτος Ευρώπη θα έχεις τον χρόνο τη τιμωρία. Δεν μπορούμε να βγούμε. Όχι, δεν με κατάλαβες. Μιλάμε, ναι, όχι, όχι, άλλο σου λέει. Να συντιμωρηθεί σου λέω. Δεν μπορούμε να βγούμε. Παιχτικά δεν μπορούμε να βγούμε. Τα παιχνίδια που περιμένουμε, τώρα πάμε σε 3 τέρμπι.
μία ισοπαλία να πάρουμε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Μία. Ναι, εννοείται, είναι και σε καλό. Ναι, όντως. Γιατί έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ΠΑΟΚ. Εντάξει, μία να πάρουμε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε, παιδιά. Ξέρουμε το γνώρι σε αυτό. Εμείς φέτος λέγαμε να μην πέσουμε. Εμείς φέτος όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα λέγαμε η ομάδα να μην πέσει. Γιατί είχαμε μείον 6. Ναι. Και το ότι παραμείναμε στην κατηγορία και φτάσαμε εδώ, το πιο να πείστε. Τι να πω, το πιο παραδυναμικό που να πει, α παιδιά, εγώ θα καταλήξω στην πεντάδα, σου έλεγα τρελός. Αυτά τα παιδάκια κάναμε μια καλή πορεία, δεν ξέρω πώς θα αντέξουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα πέσει η ομάδα. Αντρέα, είσαι ωραίος. Να σε καλά, να Αντρέα. Να σε ακούμε, φίλε Αντρέα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ειλικρινά στον Πάο, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός, να το πάρει γιατί παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά. Δυστυχώς. Καλή εβδομάδα να σας ακούμε. Καλό βράδυ. Δυστυχώς το έχει πάρει. Δεν θα το πάρει, το έχει πάρει. Δεν το έχει πάρει ακόμα. Ακόμα δεν είμαστε 100% σίγουροι. Τις επόμενες 4-5 αγωνιστικές νομίζω ότι θα έχει. 8 έμειναν, τι 4-5. 4 αγωνιστικές. Καλά που δεν είπες επόμενες 7,5. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Τελευταίο. Ναι, καλησπέρα. Νάτος ο Χρήστος. Έλα ρε, δύο ώρες προσπαθώ ρε. Ρε Χρήστο, τι έγινε με τη Λίβερπουλ, φάση λέει δεν κάναμε. Χαμός γίνεται. Περίμενε, πρόσεχε να δεις. Κάναμε, δεν το είδα. Στο Μάντσεστερ θα πάνε δύο τίτλοι φέτος. Το πρωτάθλημα στη Σίτι, το Κύπρο στη United. Είσαι πολύ, μπράβο, δικός μου άνθρωπος. Εσύ, ρωτάει εδώ ο φίλος μπράβο, από την Ολλανδία. Ναι. Πες το βραχνιασμένο λέει ναι. Που ακούγεται δίπλα σου. Εγώ ναι. Ότι πήγε να υποδεχθεί και αυτός για την αποστολή στο Χαριλάου χθες. Εγώ. Ναι. Καταρχήν. Εγώ δεν βγήκα από την Παρασκευή από το σπίτι του. Να, αυτός, να, δεν ξέρω, από την Ολλανδία. Καλά, με είδε από την Ολλανδία, από το τρο... με είδε από το Φέγενορτ. Όχι, δεν σε είπε τι σου είδε. Λέει ότι πήγε επειδή... και βράχνιασε γι' αυτό λέει. Όχι, ρε. Έλα, ρε. Έλα, σου. Γιατί λέτε μισό πόδι, μισό χέρι και δεν σχολιάζετε ότι δεν υπάρχει φάουλ. Το είπατε αυτό. Είπα εγώ. Το είπε ο συνοπαδός σου. Με τα δύο πόδια πέφτει είναι φάουλ, Mars φάουλ. Δεν είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ, ρε Χρήστο. Δεν υπάρχει φάουλ, όχι. Δεν είναι φάουλ, όχι. Εντάξει, δεν θα κάνω. Απλά είναι ένα από τα πολλά σφυρίγματα που έβαζε στην περιοχή τον Άρη. Γιατί μόνο μεστημένο μπορούσε να σκοράρει. Και του Μπίσερβαρ να πάει στη Βούλα δεν το κατηγορήσει κανένα. Καλά, ναι. Εννοείται. Και, και του Αλεξανδρή όταν τα έπαιρνε τα πέναλ δεν τον κατηγορούσε κανένα. Χειροκροτούσαν οι Ολυμπιακοί. Τι, τον κατηγορούσε κανένα. Σε σύγκριση με αυτό που πήρε ο Πρίγκεβιτ με την Τρίπολη στην Τούμπα, αυτό ήταν Μάρτ. Αυτό που πήρε ο Πρίγκεβιτ ήταν πέναλτι σε σχέση με του τέτοιου. Σε σχέση με του Μπίσερβαρ. Ο Μπίσερβαρ έγινε λίγο Γκρέγκ Λουγκάνη. Γκρέκ. Ναι, αφού τον ανέτρεψε ο Πετριστόρα. Τι είχα, δεν υπάρχει επαφή. Okay. Επαφή δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει επαφή. Καμία επαφή δεν υπάρχει. Βάλε γυαλιά άλλα, φίλε. Έχω αυτά. Βάλε, δεν σε φέρω. Έλα, το Χρήστο να μιλήσει. Δες το, ξέρεις τη φάση, μην βλέπεις μόνο τη φάση που θέλεις. Ο Λουτσέσκου μόνο το σκουφάκι του βγήκε στο γήπεδο, ο ίδιος δεν βγήκε. Πούλησε πολλά. Κοίταξε λίγο. Κοίταξε λίγο. Πες τα, ρε Χρήστο. Υπάρχει τώρα θέμα δηλαδή στα 22 μάτς με 19 νίκες να μιλήσει για τον προπονητή. Πρέπει να είναι βλάκας κάποιος για να κάτσει το κάνει, να το πει αυτό. Ή να κατακρίνει τον προπονητή. Ή πρέπει να είναι ανίδεος άμπαλος ή να είναι βλάκς. Κάτσε ρε Σιτάσο, βλέπει την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνει τίποτα. Λέω θα βγουν στο δεύτερο, θα τους έχει διορθώσει. Ρέση, μία κακή μέρα δεν μπορεί να υπάρχει στην ομάδα. Τι νομίζει ότι είναι η Μπαρτσελόνα, πάω. Κοίταξε, τον Άρη που τον κατηγορείς, μην νομίζω ότι θα χάσει τον Ολυμπιακό με κατεβασμένα χέρια που λες. Ο Άρης αν παίξει όπως έπαιξε χθες, διπλό είναι στον Ολυμπιακό. Εγώ σου λέω από τώρα, το λέω ο Άρης μέσα στο Καραϊσκάκι θα φάει 3 γκολ. Με ανοιχτά τα πόδια. Περάστε, καλησπέρα, περάστε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ξυρισμένος παντού. Θα έχει δικαιώματα να λες ότι θες. Αν δεν πάρει, εγώ θα γίνω ρόμπα. Θα βγω και θα πω αν πάρει αποτέλεσμα. Είμαι ρόμπα ξεκούμποτη. Τα παίρνω όλα πίσω όσα είπε. Αν μας φάξουν, έκλεισα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Καλή ανάσταση. Γεια σου και σου δίνω και ακριβές σκορ στο Καραϊσκάκι 0-2. Σου το δίνω από τώρα. Έπεσε κάτω τρε. Τι είπατε. Δεν θα έχουμε. Πιστεύω να έχουμε και εμείς το βούκο της να κάνει ένα λάθος κατά λάθος. Να περάσει μάλλον κάτω από τα χέρια του Γιαννιώτη. Γιαννιώτης λεγόταν. Που από τότε δεν ξανά είδε δεκάδα. Αν θυμάμαι καλά. Και να σουτάρει ο άλλος στη λάθος αιστεία. Πιστεύω να κάνει. Τρέμανε, σωστά. Τρέμανε γιατί έκανες μια μυστερική σε αυτό το μάτσο και πάει καλά. Δύο καθαρά offside με κόψανε. Ναι. Σφάγει πάλι σφαγή του ΠΑΟΚ. Μα αδικία δεν είναι. Αυτό το συλλαλητήριο που είδα που τώρα. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το συμπέρασμα και πάμε στους χορηγούς που έβγαλα εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, είναι. Γιατί πιο πολύ ήταν Αριανή και είναι λογικό. Όχι, ισοπαλία. Τα έγραψα. Έγινε ασλαμά έχω γίνει. Και ένα Παναθηναϊκός. Ένα μικρό ασλαμά έγινε. Λοιπόν, σε μισή ώρα τόσα τηλέφωνα βγάλαμε. Από ό,τι εξέλαβα εγώ ναι. Από τις απόψεις των ακροατών είναι ότι ο Άρης ήταν αυτό που είπα, δηλαδή
πιο παθιασμένος, μπήκε πιο δυνατά, πιο διαβασμένος στο μάτς. Έτρεξε πολύ περισσότερο. Έτρεξε πολύ περισσότερο. Εντάξει, να τα λέμε. Αλλά πήρε το αποτέλεσμα με goal offside. Ωραία. Εγώ να πω γιατί ήθελα αύριο αυτό να το είναι, πω. Αυτό δηλαδή, αυτό εισέπραξα και συμφώνησαν το 90% Αριανών και Παοξίδων. Σιώπη που λένε μου σιώπη. Μανώλης, The Wall, Σιώπης. Έγινε, είπαμε λίγο, ναι. Βαγγέλης Ιωάννου. Μανώλης, The Wall, Σιώπης. Δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. 10 χρόνια πρέπει να μείνει στον Άρη. Αρχηγός εκεί να σταματήσει η καριέρα στον Άρη. Και θέλουμε του χρόνου. Ο Καραϊσκάκη θα παίξει ο Σιώπης. Μια χαρά θα παίξει, θα βάλει και γκολ. Λοιπόν, ο Φερφατζίδης. Καλά που το θυμήθηκα. Μου έλεγε ότι το Φερφατζίδη τον πήραμε για να μας κερδίσει. Εκτός αποστολής ήταν. Δεν ξέρω. Τον πήραμε από τον Ολυμπιακό. Τι ήταν? Δεν είναι έτοιμος. Θα είναι με τον Ολυμπιακό έτοιμος. Θα βάλει και θα είναι αποστολή, δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Ναι, ναι. Ενώ σε αυτό ήταν εκτός και αποστολής. Μα τον έδωσε ο Ολυμπιακός για να κερδίσουμε τον Πάουξ Ντούμπα. Να δούμε την. Ήταν εκτός αποστολής. Τον Σιώπη που τον αφισβήτησε ο Ολυμπιακός και τον έδιωξε σαν το. Έπαιξε στο πρώτο μάτς. Δεν ήταν από τους καλύτερους ήταν στο πρώτο μάτς. Σαν αποτυχημένο τον έδιωξε από τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε στο Χαριλάο. Σαν αποτυχημένο. Θα ήθελα να τον δω στο Καραϊσκάκη μέσα. Γιατί στο Χαριλάο τι είναι, άλλο δεν έπαιξε καλά στο Χαριλάο. Όχι, δεν ήταν καλό. Τι λε, δεν ήταν καλό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είπα ότι ήταν καλό στο Χαριλάο. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Όχι, με τον Παναθηναϊκό σου είπα ήταν καλό, έκανε τηλεκτική βλακεία. Θα σα βγάλω πραγματικά το καπέλο και θα φοράω. Φοράω σκουφάκι, δεν βλέπεις όμως παντού. Μπορεί να φοράω όλο σκουφάκι. Δεν σκουφάκι. Ξέρεις, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα σας βγάλω λοιπόν το καπέλο και θα πάρω πίσω όσα έχω πει, εάν πάρεις αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό και αν δω το ανάλογο πάθος. Αλλά μπορεί, όπως είπες και εσύ, να είσαι σε κακή μέρα. Όπως ήσουν στην Καλαμαριά, Τάσο. Ναι. Στην Καλαμαριά, σε κακή μέρα. Εγώ δεν κερδίζω. Εγώ τουλάχιστον να μου βάλει κάτι. Έχω διαφορά εγώ με σένα σε αυτό που λες. Γιατί εγώ, αν κερδίσω τα παιχνίδια που έχω τα επόμενα 4, είμαι πρωταθλητής. Εγώ τουλάχιστον λέω, άμα βάλει κάτι γκολ, δεν θα τον βρίζω. Δεν θα τον βρίζω. Εσύ. Ναι. Είχε εξάρτηση από το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Όχι, αμέσω. Λάθο τα θυμάσαι. Τότε τι σε πειράζει που έχασε ο ΠΑΟΚ. Αν ο Άρης κέρδιζε τότε. Ένα-ένα. Αν ο Άρης κέρδιζε τον Ηρακλή, κέρδιζε. Ναι, ναι. Δεν είχε ανάγκη το μάτς αυτό. Αν τον Ηρακλή. Άρης Ηρακλής. Α, τότε. Αν κέρδιζε ο Άρης τον Ηρακλή, δεν είχε ανάγκη το αποτέλεσμά σου. Αν δεν κέρδιζε, τότε είχε ανάγκη το αποτέλεσμά σου. Κατάλαβες. Δεν κέρδιζε όμως. Ναι, δεν κέρδιζε. Είχε ανάγκη το αποτέλεσμα του Πέτρου. Βέβαια. Πιστεύω, άμα βάλει κανένα γκολ παίξει του Άρη, δεν θα τον βρίζουμε εμείς. Πιστεύω. Ούτε θα γίνει αλλαγή στο 45. Πάμε. Αυτά έχουμε και αύριο να τα πούμε. Αύριο στις 8 η ώρα επαναλαμβάνω. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα τι θες την Κυριακή? Τι θέλω? Τι θες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ? Ένα γκολ να μπει θέλω. Θες να νικήσει ο Παναθηναϊκός? Ένα γκολ θέλω. Να πιάσει την πέμπτη βαθμολογία. Ένα γκολ θέλω να μπει. Ένα γκολ. Ποιος θα το βάλει? Δεν ξέρω. Όποιος θα το βάλει το ίδιο. Α, ένα γκολ θα παίξει. Ένα γκολ. Στίχημα. Ένα γκολ. Ή άσο ή δύο θέλω. Οπαδικά τι θες να βγει? Ή άσο ή διπλό. Οπαδικά θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Ή άσο ή διπλό σου λέω. Α, ή άσο ή διπλό. Άκουσε. Εγώ θέλω να. Δεν λέω άλλα παρά πέντε και άλλα και πέντε. Αν πίστευα ότι μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα σου λέγα άσο. Επειδή πιστεύω ότι ακόμη και να χάσει δεν το χάνει αυτό το πρωτάθλημα, λέω εγώ τώρα έτσι. Θέλω ή άσο ή διπλό. Τουλάχιστον να κάνει μία ήττα ή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ούτω ώστε. Να κερδίσω κοντινάκι, να τελειώνει το. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το εξειδικευμένο συγκίνητο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετή εμπειρία, εγγύηση στην εργασία. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελαιοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαμένο σας μάνο του οχήματός σας. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252 στη Νεάπολη, λίγο πιο πάνω από το Σκορπιό. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας για το σέρβις του οχήματός σας 2310-635-809. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες σε τσουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαπ μενού με πολλές επιλογές για ένα έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριου και delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ευχαριστούμε και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου του Τεχνικίδη Ισαάκ. Τηλέφωνο για παραγγελίες για το πετρέλαιό σας στο 2310-611-256. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Επαναλαμβάνω, για τις παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης τηλεφωνήστε στο 2310-611-256. Πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του, με σωστή ποιότητα ελέγχου
και σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Τέλος, να ευχαριστήσουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Στο γεφυράκι των Μετεώρων, Ανδρέα Παπανδρέου 225, βρίσκεται το κομμωτήριο Ανανέωση. Τηλεφωνήστε στο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Ανανεωθείτε οικονομικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τεράστια συμμετοχή σας για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ μετά στο 3 και Ζάχο Ντρούλινγκ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 8, φίλε Ζάχο. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία για τον ηχολήπτη μας, για την πολύτιμη συνεισφορά του άλλο ένα βράδυ. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Δεν ξέρω, δύο αποκλείται να τελειώσει, έτσι. Θα πάει σήμερα και λόγω ντέρμπι ακόμη περισσότερο. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη, καλό σας βράδυ. Αουφίντερζεν.